Με γυαλιά. Welcome back again. Να φύγουν να σπάσουν κάτω, δεν με νοιάζει καθόλου. Πόσες φορές έχω στήσει? Τις μετράς? Όχι, δεν δίνω σημασία. Αυτό μισό στήσιμο, μισό. Το άλλο ήταν ολοκληρωτικό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριος Φίφας, τον έχουμε βγάλει και σε άλλο επεισόδιο. Το βγάζουμε και σήμερα και θα τον ξαναβγάλουμε και θα κάνουμε και πολλά βιντεάκια μαζί. Δεν θέλω να πω τη λέξη βγάζω. Θα δημιουργήσουμε μαζί. Έχει ψωμί. Θα συναντήσουμε σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ψωμί. Γενικά είναι σαν να είσαι σε φούρνο εδώ πέρα. Βρισκόμαστε τα Τοΐου. Εντάξει, επάγγελμα στα γεράματα. Αρτοποιός. Βρισκόμαστε τα Τοΐου και εδώ πέρα είναι ένα φουρνάρικο. Πάμε να κάνουμε μια ξενάγηση. Πάμε. Ψωμί. Έλα φουρναρίσπε. Ψωμί. Άλλο ψωμί. Αυτό είναι φρέσκο. Ελάτε στο φούρνο. Είναι πολύ σπόρος αυτός. Αυτός είναι πολύ σπόρος. Λοιπόν, ο Μάκης... Πού είμαστε, εδώ είμαστε. Ναι. Έλα. Ο Μάκης... Τι κάνουμε. Καλά. Λίγο πιο κάτω, λίγο κάτω. Καγγέλης Καράφλα, λίγο πιο κάτω. Εκεί, να είμαστε στο ίδιο ύψος. Καλαράς. Μάκης Καλαράς. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει το καροτσάκι και το πάει με τις πάντες. Τον βάζει σε σκι και κατεβαίνει βουνάκι κορυφές και το μόνο του πρόβλημα είναι αυτοί που πάνε σιγά. Δεν έχει άλλο πρόβλημα. Όντως. Τι πάνε σιγά, ναι, έργα μου το. Πρέπει να του διδάξουμε. Βγήκαμε από το κορτσάκι, πήγαμε να κάνουμε σκι και πάνε οι άλλοι σιγά σιγά. Πάρε του βάρνα, ρε. Καλά, δεν θα σε διορθώσω τώρα, με λέγεται αμαξίδι, όχι. Μ' αρέσει που σε κύμα έτσι. Ναι. Ξέρεις, γιατί έτσι κι αλλιώ πολλοί το κάνουν λάθος. Τώρα εμεί δεν το μάθουμε τώρα. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο, παιδιά, έχουμε πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο γιατί ο Μάκη θα είναι και με κάμπερ τώρα. Αυτοκινούμενο το γόσπιτο. Και θα λωνίσει. Κάτι γεμιστήκαμε. Κάτι έχετε σε σκηνό, δεν ξέρω. Μπαρμπέρι, μπαρμπέρι. Έχετε τον ίδιο κουρέα. Ψάχνουμε το γενικό μα τώρα, αν κάπου συμπίπτει. Έχετε τον ίδιο κουρέα. Πάντα στο δικό μου τον κουρέα δεν τον έχετε. Λοιπόν, να σου δείξουμε τώρα τι έχουμε φτιάξει εδώ με το φίλο μου. Ναι, φίλε, θέλουμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μπήκα μέσα, αλλά θα κάνω ότι δεν μπήκα, έτσι να είναι πιο ωραίο το βίντεο. Λοιπόν, μπήκα μέσα και είναι πολύ σούπερ δουλειά. Έχουμε το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, το motorhome. Τι μάρκα είναι? Challenger. Είναι το Challenger, το Graphite Premium το 2060. Ενιαίο, 2023 μοντέλο. Η πατέντα έγινε στον κύριο Πίφα, εσύ την έκανες πατέντα. Εσωτερικά μέσα, ναι, κάναμε κάποιες διαμορφώσεις για να μπορεί να είναι πολύ εύχριστο για το μάκι. Ήταν ψιλοέτοιμο, αλλά κάναμε όμως τα τελειοποιήσαμε το... Έπαιξε ρόλο δηλαδή και η επιλογή του εσωτερικού layout, το οποίο να μπορεί ένας άνθρωπος, όπως είναι ο Μάκης, να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Γιατί υπάρχουν διάφορα inch, να το πω καλύτερα, μέσα σε αυτοκινούμενα. Αυτό ήταν το πιο κατάλληλο για να μπορεί με μικρές επεμβάσεις να γίνει εύκολο προσβάσιμο. Αυτό να τονίσουμε ότι το ψάξαμε πολύ δηλαδή με τον Θάνο. Τι θα επιλέξουμε να κάνουμε τις λιγότερες επεμβάσεις. Τι θέλω να σου πω. Τώρα θα δώσεις πολύ πόνο. Παντού. Θα λωνίσεις. Δηλαδή, ό,τι σε δυσκόλευε τόσο καιρό, μια τουαλέτα, μια. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, θέλω να πεις τις δυσκολίες που βρήκες. Μέσα. Ναι, μέσα γιατί έχει βαζούρα. Έχει τώρα. Λίγο βαβούρα, είναι η ώρα που σχολάρε τώρα όλοι και γίνεται χαμός. Σε λίγο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις και τις δυσκολίες που θα σου. Θα μου λύσει τα πόδια. Ναι, μάλλον που είναι ο σάκος. Το γραφείο. Πάω να το πάρω και έρθω. Εδώ είναι όλοι μάχοι μου, Εδώ είναι εκπαιδευτή σε kitesurf. Πάει κάθε καλοκαίρι πάρω. Kitesurf, κάτι σαν θεμητό τι είναι. Kitesurf, ναι. Κατανοώ δεν είναι πολιτεία. Αυτό που είναι αλεξίδωτο. Σανίδα και αλεξίδωτο. Αυτό που κάνεις, εσύ το κάνεις με μηχανή, αυτό το κάνει μετά. Και γιατί είναι, ώσπου να φτιάξουμε την κανονική πατέντα, τώρα βάζουμε αυτά. Ναι. Που παλάω και δύο. Η πατέντα δηλαδή είναι ένα σασεράκι. Ηλεκτρονικό. Δεν έχει πει καλά εδώ. Το οποίο μπαίνει από κάτω είναι. Είναι πολύ φιλά. Από τους πάγους σαν κασετίνα, κάποιες διαστάσεις. Το οποίο βγαίνει έξω, ανεβαίνει με το καροτσάκι. Όταν θα το βάλουμε, θα σου στείλω φωτογραφίες για να δεις πώς είναι. Θα κάνουμε και άλλο επεισόδιο. Θα κάνουμε και άλλο επεισόδιο για να δεις όταν θα είναι ολοκληρωμένο. Μα δεν ανεβαίνει. Στη διάρκεια της εξέλιξης. Δεν ανεβαίνω μόνο. Όχι, μαζί. Θα σα σπρώξω εγώ. Να σπρώξω όμως από εδώ. Από πού θες. Γιώργο, σπρώξεις εσύ που ξέρεις. Από κάτω θα τα αρκετά πολύ ψηλά. Λίγο το Γιώργο. Πώς είναι μαλάκι. Σιγά σιγά, πάμε. Τέλεια. Λοιπόν, βγάζουμε λίγο αυτά και πάμε στο σκάφο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, τα λέμε, γεια. Και μην το έσχουμε. Βάλτε το σκαλοπατάκι να ανέβουμε για να μπορούμε να... Τώρα, έλα.
Λοιπόν. Μπες λίγο για να δεις πως θες να κάτσεις μόνος σου ή θα χρειαστείς τη Βικτόρια. Πήγαινε μέσα να το δεις και θα το πω και θα δεις. Τι είναι αυτό. Κάτσε ο οδηγός, θα κάτσω. Απίστευτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα τούμπα, ε. Εντάξει. Μάκη, είναι φανταστικό. Αυτό ήταν από εδώ. Το κολλήσαμε και άλλο δεξιά για να παίρνω κατευθείαν. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή κανονικά πρέπει να σου πούμε και όλες γιατί έχουμε αλλάξει, έτσι. Θα τα εξηγήσει. Θα τα εξηγήσουμε όλα. Ναι, ας κάτσεις τώρα εκεί. Εντάξει, εγώ θα βάλω. Πείτε μου εσείς πώς θα κάτσω εδώ, θα κάτσω εδώ. Θα κάτσω εκεί. Θα κάτσω εδώ, καναπέ. Κάτσε εκεί, είναι πιο καλά εκεί. Καθίστε, κάτσε. Πιο καλά εδώ. Έχει αδείξει αυτό κατά λάθο. Όπου θέλετε. Πού θα κάτσε εσύ, Μάκη, να σα κάνω μια ερώτηση τώρα. Εντάξει, εκεί να πε. Τι έχουμε αλλάξει. Όχι, αφού κάθεσαι, γιατί θε να κάτσει. Φιλέ, κοίτα. Αυτό είναι πόδια μου, είναι όπως τα παπούτσια σου. Ναι. Θέλω να είναι τα παπούτσια μου, μάλλον. Ναι. Όπως πας στην αίμα και κάθεσαι. Α, και θα κάτσω να ξεχωριστώ. Θα είμαι εδώ, θέλω να κάτσω εδώ. Θα πάω, θα κάνω αυτό. Θα κάτσω, θα αλλάξω. Είναι όπως τα παπούτσια σου. Τα πόδια δεν έχουν καθόλου. Δεν κουνάμε από εδώ και κάτω, εδώ και 30 χρόνια. Καθόλου. Τίποτα, τίποτα. Να ανοίξω. Όχι, όχι, να βγάλω έξω. Είναι το μέσο μου, άμα θέλω να πάω πουθενά. Υπάρχει ένας άνθρωπος, πώς κλείνει η πόρτα να μην έχει βαζούρα. Τραβάς το χέρι σου και σε κλείνεις. Κλείνω, έτσι. Παιδιά, να κλείνω για να μην έχει βαζούρα. Κρυώνεις έτσι όπως ζούσε. Όχι, εντάξει. Εδώ ξέρεις τα παιδιά, πρώτη φορά μάλλον μιλάνε με άτομα αναπηρία και τους φαίνονται υπερβολικά κρυώνεις. Θέλω να σε βοηθήσω. Πώς είναι το όνομά του, είδαμε. Βασίλη. Βασίλη. Για να μην έχει φασαρία, κατάλαβες. Βασίλη. Α, ναι. Ο λόγος που κάνουμε το βίντεο δεν είναι για να πάρεις μόνο τα views. Είναι για να μάθουν και όλα τα άτομα με μία αναπηρία πώς συμπεριφέρουν τα άτομα με μία αναπηρία, όχι τόσο ευγενικά όπως μιλάνε. Θες κάτι να σε χαϊδέψω, να σε βοηθήσω. Πρέπει να είσαι ο φίλος μου, είσαι ο άνθρωπος. Πάμε να πιούμε, πάμε να καβλαντήσουμε. Εγώ θα σου λέω άμα έχω ανάγκη. Πάμε να ρίξουμε και κόντρα. Αυτό είναι. Μπράβο, όχι, αυτό είναι υπερβολική φιλικότητα από αυτό που λες τώρα. Έλα, κάνω μια βόλτα, με πιανεί. Ναι, είναι ναι. Η άγνοιά σου που δεν έχει ξαναπάει σε συνυπάρξει με άτομο με αναπηρία. Ναι. Πάντα τα άτομα με μία αναπηρία λένε μήπως το κορυδέψουν, μήπως στεναχωρηθεί, μήπως τι άλλο, πώς να το πω. Απλά είσαι. Χεράκι λίγο. Μας τραβάνε και βίντεο εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλάξαμε θέση γιατί δεν βόλευε. Τοποθετηθήκαμε σωστά να είμαστε με το φως καλά, με τον ήχο. Ελπίζω να έχουμε καλό ήχο. Και θέλω να συνεχίσουμε ακριβώς από εκεί που μείναμε. Μάκη μου, έλεγες κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Ναι, μωρέ, αυτό είναι και εσύ που δεν το θέλω καλά. Να το μάθω εγώ αυτό το πράγμα. Ναι. Και πραγματικά θέλω να το μάθω για μένα και γράφει και η κάμερα για τον κόσμο που μας βλέπει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα που έλεγες. Κοίτα, αυτό είναι ο λόγος και που εκτίθομαι και στα μέσα ή στη τηλεόραση, είτε τώρα αυτή τη στιγμή σε σένα που θα ζητούν πολλά άτομα, να γνωρίσουν τα άτομα με αναπηρία. Ότι δεν είναι κάτι ειδικό, δεν είναι ο Σούπερμαν, όπου οι ειδικές ικανότητες και αυτά που λένε και αυτά που. Το λένε από αμάθεια και από άγνοια. Ναι. Είσαι ένα άτομο με αναπηρία και ένα άτομο με μία αναπηρία. Μπορεί και να έχει αναπηρία, απλά δεν φαίνεσαι. Είμαι μία αναπηρία ορατή, μία αναπηρία μπορεί να μην είναι ορατή. Μπορεί να έχει και να μην το ξέρουμε. Ναι. Υπάρχουν δύο-τρεις κατηγορίες, δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι ούτε Σούπερμαν που αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, ούτε κανένα ήρωα. Είμαι ένα τυχερό άνθρωπο. Αισθάνεσαι ότι έχει μία μεταχείριση η οποία. Δεν σου αρμόζει, δηλαδή. Κάτσε, παιδιά. Μόνο από αυτού που τη γνωρίζουν. Εσύ δεν γνωρίζει τη λογικά. Ή ο Μουθάνος στην αρχή, μα κούλι να σε βοηθήσω. Τώρα μου λέει, άντε, πήγε από εδώ, ρε. Σφαλιάρα μου. Η αλήθεια, Μάκη, είναι ότι εγώ δεν σε ξέρω. Ναι, είναι. Αν σε μάθω. Τα μου χώνει σφαλιά και εσύ. Πολύ. Δηλαδή. Είναι και πιο ψηλό. Άμα δει το άλλο κανάλι στο Travel Moto, τι φάπα πέφτει. Δηλαδή. Σφαλιάρες, κόντρες, σμποξίματα, όλα θα είναι. Ναι. Αλλά δεν σε ξέρω κιόλας. Καλά κάνεις, γιατί δεν θα έχεις πρόβλημα αν με ξέρεις. Δεν σε ξέρω. δεν σε ξέρω και δεν ξέρω και ανθρώπους με αναπηρία. Κοίτα, λοιπόν, εδώ ήρθε πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, γι' αυτό το λόγο πήραμε αυτοκινούμενο βαν. Ναι. Πάρα πολλά άτομα αναπηρία δεν βγαίνουν έξω λόγω προσβασιμότητας, λόγω θράσους, λόγω εκπαίδευσης. Πας να πας διακοπές, λες ξενοδοχείο, μη προσβάσιμο. Πας παραλία, μη προσβάσιμο. Όταν πας να θες ένα σκυλάκι. Ξενοδοχείο. Α, ωραία. Τι εννοείς, δηλαδή, ποια είναι η δυσκολία σου. Δεν χωράς τουαλέτα. Δεν χωράω στο ασανσέρ.
Δεν μπορώ να ανέβω στο κρεβάτι. Δεν με αφήνουν γιατί έχω ένα σκυλάκι. Δεν μπορώ γιατί έχουν ρατσισμό. Γιατί άμα ανάπηρο τώρα θα μπει στο ξενοδοχείο μα θα μου κάνει χαλακή στο πάτωμα. Π.χ. έχει χίλιε δυο δικαιολογίε έχουν ώστε ένα άτομο με αναπηρία να μην βρίσκει παντού να πάει διακοπέ. Εγώ τι κάναμε, Θάνο. Ψάξαμε. Βρήκαμε το ιδανικότερο για να μπορεί να είναι έτσι η διαβίωση μέσα όσο γίνεται πιο άνετη. Χωρί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι στα 7 μέτρα αυτό. Είναι ένα φανταστικό μήκο. Και η διαρρύθμιση που έχει συγκεκριμένη είναι καταπληκτική. Μπορεί με μια μικρή μετατροπή που κάναμε. Είναι σχεδόν έτοιμο, έτσι. Έτοιμο το πήραμε. Έτσι. Η μόνη διαφορά είναι ότι κάναμε κάποια modification, κάποιες διαρρυθμίσεις. Θα τα δείξουμε μετά. Θα τα δείξουμε μετά. Το τραπέζι αυτό ήταν λίγο πιο κέντρο, το οποίο είναι ηλεκτρικό και ανεβοκατεβαίνει, γιατί και το κρεβάτι. Κατεβαίνει αυτό λίγο κάτω. Βεβαίως, δεν κατέβασα το λίγο. Κατεβαίνει τέρμα κάτω. Ναι. Γιατί γίνεται και αυτό το κρεβάτι. Κατέβασα το λίγο για να με βολεύει, να μην το έχω στο σπίτι. Από εκεί με κουμπάκι. Όπα στο. Όπα μάστορα. Το ίδιο παρεμπιπτόντω να το κάνω είναι και το κρεβάτι που κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά. Τι πάντα. Θα βάσω μέχρι τα κεφάλια σα έτσι. Μπαμ! Δεν άκουσα μπαμ. Λοιπόν. Κατεβαίνει πολύ χαμηλά και είναι πολύ εύκολο για το μάκι να ανέβει να ξαπλώσει να κοιμηθεί. Α, πάνω θα κοιμάσαι έτσι. Ναι, πάνω. Όχι, κατεβαίνει χαμηλά. Δηλαδή κατεβάζουμε το. Άμα πάρει την παραγωγή. Κατεβαίνει πιο χαμηλά από ό,τι θα κατέβαινε. Εδώ φταίνει. Όχι, κατεβαίνει η μαμά, δεν έχουμε πειράξει τίποτα. Α, μαμά είναι τόσο, είμαστε τόσο. Είναι το μοντέλο το συγκεκριμένο έτσι. Ήταν πολύ... Α, το ψάξατε δηλαδή. Δηλαδή η επιλογή μα ήταν συνειδητή για αυτό το μοντέλο. Το οποίο λοιπόν, έχει και αυτή τη διαρρύθμιση με τουαλέτα πίσω. Όποιο θέλει να ακολουθήσει το Μάκι, όχι να τον ακολουθήσει από πίσω με το αυτοκίνητο, να ακολουθήσει την ιδέα του, την νοοτροπία του, να έρθει εδώ πέρα και να φτιάξει ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Θάνος. Φτιαγμένο είναι, ναι. Απλά κάνουμε κάποιες διαρρυθμίσεις για να είναι πιο... Ξέρει πλέον ποιο είναι για σένα. Ναι, αυτό. Να, μην, να σε βολέψει. Θέλω λίγο να μιλήσουμε με τον Μάκη, να μάθουμε ποιος είναι, γιατί είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Και θέλω να δούμε μετά το τροχόσπιτο. Πριν θέλω σας να κάνουμε και ταξίδι μαζί. Πριν σας πει ο Μάκης, θέλω να σου πω, ναι, ότι είναι η επιτομή της αυτονομίας. Φαντάσου και δεν ξέρω. Ναι. Και ξέρω μόνο το 30%. Πολύ λίγο, εντάχει να σου το πω ότι έχω κάνει. Ναι, θέλω να μου πεις μερικά πράγματα. Καταρχήν, για να ξέρω, ας πούμε αυτό που μου είπες, δεν μπορώ να πάω διακοπές. Εγώ βλέπω άτομο στο καροτσάκι, αμαξίδιο λέει. Μπράβο, αμαξίδιο. Αμαξίδιο και λέω, πάει κάπου. Έχει τα χέρια, λειτουργεί τα χέρια του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δυσκολεύεσαι να πας διακοπές. Αυτό πες μου λίγο, πού διασχολεύεσαι. Γενικώς η διασκέδαση, τουρισμός, η προσβασιμότητα είναι μια λυσίδα πραγμάτων. Okay. Δηλαδή, εγώ δεν χρειάζεται να πάω σε ένα προσβάσιμο δωμάτιο και να κάθομαι εκεί. Αν δεν μπορώ να πάω στην πισίνα, αν δεν μπορώ να πάω φάω σε ένα εστιατόριο, αν δεν μπορώ να πάω στην παραλία, αν δεν μπορώ να πιω ένα καφέ. Το ένα θέμα το λύσαμε. Το σπίτι, του τουαλέτα και τέτοια. Κολυμπά, έτσι. Ναι, τα πάντα, ναι. Αφού υπάρχουν παραλυμπιακοί αγώνες, υπάρχουν δηλαδή ναι, τα άτομα με αναπηρία. Δεν έχω γνώσει εγώ, δηλαδή ρωτάω πολύ ναι, βασικά πράγματα. Εγώ π.χ. έχω πάρει μετάλλιο στους παραλυμπιακούς αγώνες το 2004, ναι, το 8 και το 2014. Έχω βγει παραλυμπιονίκης 3 φορές. Εκεί παραλυμπιονίκης, τι αθλήματα έκανες, γενικά αθλήματα. Έχω διακριθήσει δισκοβολία. Έχω παγκόσμιο ρεκόρ και ευρωπαϊκό ρεκόρ. Είναι αυτό που πατάς έτσι. Είσαι ο μοναδικός που το βρήκες. Όλοι οι άλλοι κάνουν φρίσμπι. Ναι, το πιάνεις στα αρχαία. Έτσι, ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και έχεις το καροτσάκι και το γυρνάς. Και το όχι, καροτσάκι. Όχι, είσαι σταθερή θέση και ρίχνεις. Έχεις πάρα πολύ δύναμη στα χέρια για να το κάνεις αυτό. Χρειάζεται. Αν κάνεις bodybuilding, βλέπω εδώ κάτι πετάει. Κοίτα, βάτες. Και πιο παλιά, πιο πολύ. Ναι, ναι, καμία σχέση. Ό,τι το έχω σταματήσει εδώ και ένα χρόνο δεν κάνω. Γιατί μέχρι το 2010 ήμουν δισκοβόλος, το 2010 και μετά έκανα αλπικό σκι. Ναι. Αυτό που κάνω και άλλα θαλάσσια. Να ρωτήσω τώρα κουμπάς πάνω στα πόδια. Ναι. Φαίνεται σαν να έχεις δύναμη στα πόδια. Ναι, ναι, όχι τίποτα. Απλά το στηρίζεις σαν να είναι. Ναι, κολπάκι. Ναι, πώς το κάνεις που χορεύεις παλιά και ζω. Ναι. όταν πέρασες κάποιο στάδιο ψυχολογικού σοκ. Όταν... Όλοι περνάμε. Όλοι περνάμε. Δεν γεννήθηκε έτσι, είχε ατύχημα. Τροχείο, μπράβο. Ναι. Το 1994 ήμουν 17 χρονών. Οδηγούσα τη μοτοσυκλέτα μου, έκανα σούζες χωρίς δίπλωμα, χωρίς κράνος. Τα κάναμε έκανα όλοι, μοτοκρός. Τα κάναμε όλοι αυτά. Όλοι απλά είσαι τυχερός. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Εγώ δεν ήμουν τόσο τυχερός. Ναι. Εξέλιξα βέβαια, έφτιαξε τη ζωή μου μετά βέβαια. Που να λέω αυτή τη στιγμή πόσο τυχερός είμαι και πόσο ευγνώμων που αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ. Ναι. Γιατί ό,τι και να σου συμβεί στη ζωή, μπορεί να το γυρίσει. Ναι. Το 2024 που είμαστε εδώ, επιλέγεις πόσο ανάπηρος θέλεις να είσαι. Τι είπε τώρα το άτομο. Φοβερό. Ναι, γιατί υπάρχει τεχνολογία. Υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι ανάπηρος και είναι ανάπηρος και γιατί συμπεριφέρεται στο μυαλό του δεν δηλαδή, μπορεί να σηκωθεί. Αυτή τη στιγμή
επέλεξα με τον Θάνο να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Μάλιστα, αυτή είναι η λέξη. Αυτή τη λες σε motivation. Επέλεξε πόσο ανάπηρο θε να είσαι. Δεν το έχω πει δύο φορέ. Είναι πολύ καλό αυτό. Έχει καταγραφεί, να ξέρει, το ξέρω. Ναι. Λέω κι άλλα καλά. Για τι επόμενε γενιέ. Αυτό έχει γράψει. Και παλιά λέγατε ότι το ατύχημά μου ήταν ευτύχημά μου. Και παλιά λέγατε ήταν τα δεύτερα μου γενέθλια. Έχω πει ότι είστε τέσσερι καλέ ατάκε. Γιατί πραγματικά όταν παθαίνει κάτι, τότε συνειδητοποιεί και λε: εγώ πήρε φίλε. Τελικά πρέπει να ζήσω τη ζωή μου σαν τη τελευταία μου μέρα. Ναι. Τα έχω ξαναξεπεράσει εγώ, πάλι κάνω βλακίε. Να κάνω μερικέ ερωτήσει. Κάνω παρέα με τον Θάνο. Να κάνω μερικέ ερωτήσει. Οι οποίε μπορεί να είναι λίγο περίεργε. Όχι, τα περίεργα θα μου αρέσουν. Ναι. Εγώ α πούμε βγαίνω, πόσο χρόνο είσαι. 47. Είμαστε, με περνά ένα χρόνο. Το 77 ή το 76. Με περνά ένα χρόνο. Εγώ βγαίνω, παίρνω το χαπάκι τη χολυστερίνη και βγαίνω να περπατάω. Ναι. Κρατάω τη χολυστερίνη, ξέρω εγώ το κυκλοφοριακό. Εσύ βγαίνει και. Ρολάρεις, κάνεις πώς, δηλαδή για να κάνεις και γυμνάζομαι κάθε μέρα, όπως είπα είμαι πρώτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ας πούμε, τα βάρη. Πηγαίνεις σε γυμναστήριο κανονικά. Πάω γυμναστήριο κανονικά, όχι. Και κάνεις το κυκλοφοριακό κανονικά, δηλαδή. Εγώ με τα χέρια που σπρώχνω γίνεται. Εγώ κάνω και αερόβια, κάνω χειρίλατο, κατεβαίνω σε μαραθωνίους. Ναι, μπορείς να κρατάς. Σε δρομικούς αγώνες, 42 χιλιόμετρα με 50, 100. Έχω έρθει από Κωνσταντινούπολη μέχρι Αθήνα με το ποδήλατο. Μισό λεπτό, κάτσε λίγο, περίμενε. Περίμενε, γιατί είμαστε πολλοί εδώ. Ήρθες με το ποδήλατο. Ναι. Από Κωνσταντινούπολη. Μέχρι Αθήνα, ναι. Τρίκυκλο ποδήλατο. Ναι, ναι, ναι. Με χειρίλατο λέγεται αυτό, γιατί είναι τα χέρια. Και πήγες, έτσι. Στο επόμενο βίντεο που θα έχει τελειώσει αυτό και θα κάνουμε ολική έτσι, παρουσίαση, θα σου έχει και φωτογραφίες και βιντεάκια και να τα δεις. Θα πετάξουμε. Ναι, είπαμε ναι, θα πετάξουμε. Ξεκινήσει παραμότο. Εσύ θα πιλωτάρεις. Ενώ κάνω κάιτ, έχω σχέση με τον αέρα. Όχι, όχι. Δεν νομίζω να μπορώ, δεν μπορώ, όχι. Θέλει εκπαίδευση. Όχι, θέλω να σου πω, θα πετάς εσύ. Τι κάνω, τάντε. Πάει τράικ, κανονικά. Ναι, θα το χειρίζεις εσύ. Με ελπίζω, ναι. Δεν ξέρω, λογικά θα το καταφέρεις. Θα το καταφέρεις. Εδώ το κάνω χρόνια αυτό. Ναι, άρα θα το καταφέρω. Οι δυσκολίες που βρίσκεις είναι, ας πούμε, να πας τουαλέτα, πας σε ένα ωραίο περιβάλλον, έχεις καταφέρει να πας εκεί. Μπράβο. Και έρθει η ώρα της τουαλέτας. Και λες, τι κάνεις. Εδώ έχω θεματάκι τώρα. Έλατε. Ναι. Ναι, να μια λύση. Παπ, τουαλέτα μαζί σου. Εσύ θα έχεις αναπηρικό σήμα και θα παρκάρεις απ' έξω. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πού να το χωρέσεις. Και πού θα βρεις ελεύθερο πάρκινγκ. Δεν θα βρεις ελεύθερο πάρκινγκ. Υπάρχει πάρκινγκ τόσο μεγάλο σε μαγαζιά, σε. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Είναι μάχημος παρκάρι. Όχι, ωραία. Εγώ φαντάσου έχω και το θυμάσαι το μηχανάκι που έχω τον πάτε που το κολλάω εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Και να παρκάρω μακριά, τακ, το βιδώνω, έφυγα. Πάω. Έχω γουρούνα, έχω πιο δίλατο. Εμείς έχουμε σκουτεράκια, εκείνος έχει γουρούνα. Όχι, δεν διπλώνει, γιατί άμα διπλώνει θα έχει... Δεν πρέπει να είναι άκαμπτο. Όσο πιο άκαμπτο είναι, είναι πιο σταθερό και πάει πιο γρήγορο. Θυμάσαι αυτό το προηγούμενο βιντεάκι. Σαν τα ποδήλατα τα fix. Έτσι αυτό. Ναι. Πιο γερό, αυτό που φαντάζω πηγαίνουμε 60 χιλιόμετρα και δεν έχει πάσει ακόμα. Έχει σαμπρέλα μέσα. Σαμπρέλα κανονικά, ναι. Έχει πάθει λάστιχο πολλές φορές. Πολλές φορές, ναι. Αλλά έχω μαζί μου πάντα tools, δηλαδή είμαι λίγο. Το φτιάχνει. Είμαστε λίγο MacGyver εδώ πέρα. Αναγκαστικά η αναπηρία πρέπει να είσαι γρανάζει, κύριο Γρανάζη. Δεν θυμάσαι που λέγαμε. Η αναπηρία είναι και εκτός από ακριβό άθλημα, πρέπει να έχει και μεγάλη πατέντα στο μυαλό. Ναι. Λέω, τι κάνω αυτό, τι να έχω μαζί με αυτό. Δεν μπορώ να ανέβω το πεζοδρόμιο, θα τραβηχτώ από τη μια κολόνα. Πρέπει θα πέσω κάτω, θα σηκωθώ. Ναι. Πρέπει ο ανάπηρος να ξεπεράσει και να ξανααποκτήσει την ανεξαρτησία του και την αυτονομία του. Είτε θα εκπαιδευτεί από έναν σαν και εμένα, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό. Αυτό κάνει κιόλας. Αυτό κάνει, εκπαιδεύω εδώ ένα παιδί. Δουλειά μου θα ήταν να πληρωνόμουν, να είμαι εθελοντικά το κάνω. Ναι. Έχω ευτυχώς. Είμαι μια χαρά. Ναι. Και μπορώ και προσφέρω. Και μαθαίνω στα άλλα άτομα να πήρε από επέκταση, είτε από ατύχημα, είτε γενετής, είτε από αρρώστιες διάφορες, την εξαρτησία τους να τους διδάξω μέσα σε 5-10 μέρες. Ενώ εγώ χρειάστηκα ένα χρόνο. Το 1994, ποιο κέντρο αποκατάστασης υπήρχε. Ναι. Σε Ελλάδα. Είμαστε λίγο πίσω. Τώρα δεν υπάρχει τώρα, ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό που το κάμπρο, ας πούμε, είναι. Φαίνεται ότι είναι καλό για σένα αυτή τη στιγμή. Τέλειο. Δεν θα σε βόλευε να έχεις μερικά χειρούλια που έχουν στο λεωφορείο. Μόνο να περπατάς τα χειρούλια. Δεν τα χρειάζομαι. Δηλαδή, παράδειγμα, να σε πάνω εδώ και θες. Οπ, μία χαράκ, χαράκ. Αφού τα χέρια μου, τις ρόδες. Δεν βολεύει. Όχι, όχι. Αυτό, τα χειρούλια είναι για αυτούς που δεν περπατάνε καλά. Εγώ δεν περπατάω καθόλου. Κατάλαβα. Είμαι τυχερός. Κατάλαβα. Μείον ένα σίδερο. Είμαι τυχερός. Εσύ πάντως δεν πρόκειται να πεις καμιά φορά πόρε. Βαριέμαι να κάτσουμε. Όχι, ορθοστασία μου, πρώτα τα ποδάρια. Μπράβο, ναι, εδώ, έχω αυτά. Έχεις και ένα καλό. Κι όμως δηλαδή, δεν θα κάνει φλεβίτες ποτέ. Φλεβίτες, ναι. Ωραία, πάμε τα πόδια. Η αλήθεια είναι ότι είπα, όπως είπαμε ξανά, έχουμε γνωμοσύνη που γνωριστήκαμε τόσο καιρό εδώ με τον Θάνο και λέει θα κάτσω ρε φίλε να σου βρω. Πού γνωριστήκατε εσείς. Μην πούμε.
Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Με το τραβήξω. Πες κάτι άλλο. Δεν θέλεις να ξέρεις. Πες κάτι άλλο. Λεπτομέρειες περίπτες. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση στον Μάκη είναι η ενέργειά του, η απίστευτη. Ενώ όλοι μας έχουμε μέρες που είμαστε πάνω κάτω, το Μάκη, τόσο καιρό που τον ξέρω, δεν τον έχω δει μία φορά να έρθει και να είναι κατσουφής. Είναι έτοιμος για πείραγμα, είναι έτοιμος. Είναι full ενέργεια. Ναι. Και εκεί λες και ξυπνάς κάθε πρωί και λες: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που πιστεύει ο καθένας. Που είδαμε άλλη μια μέρα, βλέπουμε ανθρώπους σαν το Μάκη και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες μέρες μας που όλοι μας έχουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει πάνω και κάτω. Και σκέφτεσαι και λες ότι πρέπει πάντα να είμαι θετικός, να έχω ενέργεια και να μπορώ να κάνω πράγματα. Κάνεις συνεχώς πράγματα, δεν κάθεται. Ναι. Δραστηριότητες. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι. Φλάκια! Η γυναίκα μου να παίξει. Ναι, άμα θέλεις έρθει. Θες να έρθεις! Τι κλείσαμε απ' έξω. Έχω πατήσει κλειδαριά, όχι εντάξει. Το βασικότερο είναι ότι ένας από τους λόγους που θέλει το αυτοκινούμενο, εκτός ότι θα του κάνει τη ζωή του την προσωπική πιο εύκολη, θα του κάνει και το έργο που επιτελεί πιο εύκολο. Γιατί θα μπορεί να γυρίζει σε όλη την Ελλάδα αυτό που κάνει. Ναι. Χωρίς ταλαιπωρία να πάει σε ένα ξενοδοχείο. Και παράδειγμα προς μίμηση. Μπράβο. Και να κάνει αυτό το motivation, δηλαδή αυτή την ενθάρρυνση που κάνει σε άτομα τα οποία έχουν πρόσφατα πάθει κάποιο ατύχημα, έχουν γίνει ζημιές, έχουν μείνει. Τα έχει πάθει καλά. Τα έχει πάθει καλά. Είναι αυτό, επειδή δημιουργώ γκρουπάκια και θέλω να. Εγώ μένω Αθήνα. Θέλει να έρθει ένα παιδάκι μου από τον Εύρο. Να εκπαιδευτεί. Αλλά άμα δεν είναι εκπαιδευμένο και να αφήσει τη μαμά του τη ζωστή φωλιά, το χρυσό κλουβί του και να έρθει Αθήνα να εκπαιδευτεί με τον Μάκη το Καλαρά. Για να γίνει αυτόνομος, δεν το κάνει. Άρα μένει μια ζωή, μη αυτόνομος. Ένα, αναλαμβάνεις. Όχι, κάνω γκρουπάκια 4-5 άτομα, κοιμόμαστε όλοι μαζί. Δινόμαστε όλοι μαζί, κάνουμε μπάνιο. Μπράβο, κάνουν copy-paste, τι κάνω, άρα γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν έχω να καλύψω τροχό. Απλά όμως τους κάνω λίγο μια πιο πιτάχυνση. Έτσι, αυτό που έψαχνα εγώ πριν 30 χρόνια, τους το δίνω πάρε βάλε. Ναι, ναι. Και έτσι αυτό θα με βοηθήσει να πηγαίνω εκεί που με χρειάζονται. Και είναι αλλιώς να του το δείχνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα αυτά τα χρόνια, το οποίο δεν έχει ξεπεράσει. Το κάνει στην πράξη. Μπράβο. Και αλλιώς να πάω εγώ και να πω θα πρέπει να κάνει αυτό ένας εργοθεραπευτής ή οτιδήποτε. Είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Είναι αυτό που λέμε μπες στα παπούτσια μου. Εσύ τώρα. Βασίλη, συγγνώμη λίγο να ρωτήσω κάτι. Κάποιο που θέλει να σε βρει, που έχει μια αναπηρία, πώς μπορεί να σε βρει για να τον βοηθήσει. Μέσα από το social. Άρα μιλάει απευθείας μαζί σου. Ναι, Μάκης Καλαράς και έχω και μια κινησία που λέγεται Rush Out. Έχω και το logo μου έξω, θα το δούμε μετά. Πού είναι αυτή η κινησία που βοηθάω, κάνω εκδηλώσεις. Γενικώς, ό,τι έχει σχέση προσπαθώ να εκπαιδεύσω άτομα με αναπηρία και άτομα με μια αναπηρία, πώς να βοηθάνε με ασφαλή τρόπο τα άτομα με αναπηρία. Δηλαδή και εσύ να ξέρεις, να μάθεις, να περάσεις ένα σεμινάριο και όταν άτομα αναπηρία και η μαμά του και η αδερφή του πώς να βοηθάει ένα τυχόν άτυχο γεγονός που να τύχει στην οικογένειά του. Ναι. Τυχόν άτυχο. Μαγδά, εδώ σε λίγο τώρα θέλω να ρίξουμε μια ματιά λίγο στο τροχόσπιτο. Μας είπε 2-3 πράγματα, θα επανέλθουμε πάλι, να το πάμε σπαστό. Για να είναι και πιο ενδιαφέρον το βίντεο. Δείξε και την πατέντα πώς οδηγάω. Ναι. Εγώ πριν από λίγο που το ακούμπησα, κατάλαβα. Πάμε λίγο, πριν λίγο. Να δείξε ρε. Μάκη, λοιπόν, δείξε μας λίγο το κάμπερ. Θάλος αυτό. Εγώ να σου δείξω, θα σηκωθώ να το κάνω, ωραία. Ναι, όχι. Α, σηκωθώ. Τι είναι. Σε πω, ρωτσά το σηκωθώ. Όχι, δεν τίποτα. Θες να περάσεις μπροστά, όχι. Όχι, αλλά. Εγώ ενοχλώ εδώ που κάθομαι. Δεν ξέρω. Να βλέπεις εκεί το μπλε. Λοιπόν, εγώ θα... Με τη βοήθεια του κοινού, ναι. Λοιπόν, με τη βοήθεια του κοινού. Θα έχουμε εδώ. Ένας τρόπος για γκάζι φρένο είναι αυτός που το κρατάει με το ένα χέρι. Λοιπόν, μπράβο. Έτσι, με το ένα πατάει γκάζι και με αυτό πιέζει και κάνει φρένο. Γιατί είναι αυτόματα μάξιμα. Αυτό είναι. Portable. Το βιδόνι που θέλω. Υπάρχει και σταθερό. Α, μπορείς να πάρεις και το μάξιμα, μόνο είναι αυτόματο. Ναι, ναι, ναι. Αφού νοικιάζω αυτοκίνητο. Αρκεί να είναι αυτόματο. Ναι. Να μην έχουν την. Να το δω λίγο από κοντά. Είναι ομολογαρισμένο. Γκάζι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Απλά το δίπλωμά μου λέει ότι στο ένα χέρι. Στα χέρια. Hand control. Άρα είναι απλό. Δεν είναι. Πάρα πολύ. Να το πιάσω λίγο κι εγώ. Υπάρχουν και σταθερά βεβαίως. Υπάρχουν και σταθερά. Γκάζι. Γιατί φέρνω κι εγώ αρκετά αυτοκίνητα μέα. Το οποίο είναι σταθερό εδώ. Ναι. Είναι γκάζι φρένο. Τώρα συνηθισμένα. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο βολικό για το μάκι. Αυτό το ξεβιδώνει, το βάζει στο backpack. Αν πάει στο εξωτερικό, οδηγά άλλο. Στο δίπλωμα γράφει ότι πρέπει να είσαι να οδηγάς με τα χέρια, τίποτα. Βρίσκεις και πιο εύκολο αυτοκίνητο με αυτό το πράγμα. Παντού. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτοκίνητο. Εσύ τώρα θα αγοράσεις αυτόματο όμως μόνο, έτσι. Ναι. Αυτόματα, ναι. Τα μισά είναι αυτόματα πλέον. Για πάμε σε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, κάναμε αυτό. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Πάμε σε ένα είναι αυτό. Πάμε προς τα δω λοιπόν. Εδώ
ο χώρος μπροστά ήταν λίγο πιο ψηλός και πίσω της τουαλέτας και τι κάναμε, φτιάξαμε πάτωμα για να μπορεί να είναι όλο ενιαίο και να κινείται άνετα. Ναι, αυτό εδώ είναι εξτρά. Αυτό είναι εξτρά, μπράβο. Από κάτω είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα το πάτωμα, αλλά το έχουμε σηκώσει. Τώρα δεν φαίνεται καλά. Αλλά να, ναι, εδώ έχουμε κάνει καπάκι, δείξτε το καπάκι. Α, λίγο, δεν ξέρω, πρέπει να το σηκώσει έτσι. Να, κάτσε. Βλέπεις, αυτό είναι καπάκι. Μην το ανοίξω, εντάξει. Και από κάτω έχει και αποθετικό χώρο, δηλαδή μας βγήκε κάτι καλό. Το κενό που αφήσαμε από κάτω. Σε αυτό το σημείο πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσω να πω. Έχουμε δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι ο Μάκης, ο οποίος είναι πορωμένος με την ενέργεια, και ένας είναι ο. Διαφήμιση του Red Bull πρέπει να είναι. Ναι, όχι, όχι. Και ένας είναι ο Θάνος, ο οποίος είναι πορωμένος με τα τροχόσπιτα. Το αυτοκινούμενα και ο χειμώνα. Άρα τα ενεργειακά τροχόσπιτα είναι δεκάτυπα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι κάνουν παρέα τώρα και κάνουν περίεργα πράγματα, δυνατά. Έτσι, για να ξέρετε ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο εισαγωγείας αυτοκινούμενων κτλ. Να ξέρουμε ποιο μιλάνε γι' αυτό. Έτσι. Μπορεί να μην το είδαν το προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε κάνει. Λοιπόν, πάμε. Το τραπεζάκι μας, το οποίο όταν θα κάνει socializing ο κύριος Μάκης και θα φιλοξενεί και φίλους κτλ. Ελπίζω και εμένα. Θα με καλέσει. Εννοείται. Όλοι εδώ λοιπόν, το τραπεζάκι αυτό ήταν λίγο πιο. Ναι, το μεταφέραμε λίγο πιο εκεί για να μπορέσει όταν είναι ανοιχτό και κλείνει να μας δώσει το χώρο που χρειάζεται το αμαξίδιο να μπορεί. Εγώ θα φύγω. Δηλαδή φαντάσου, πάει μία μπροστά. Πήγαινε μπροστά μας. Φαντάσου τώρα το αμαξίδιο είναι 51 πόντους, αυτό είναι 80 από κάτω. Μήπως άρα χωρά άνετα. Μήπως είναι λίγο ψηλό το αμαξίδιό σου. Όχι, οποιοδήποτε αμαξίδιο τώρα είναι. Όχι, Ράγκο, γιατί έχουμε ηλεκτρικό. Όχι, είναι λίγο ψηλό, είναι ψηλά. Επιλογή είναι. Το κάθε αμαξίδιο δεν είναι κατά παραγγελία. Θέλω εγώ να είναι λίγο πιο ψηλό, λίγο πιο χαμηλό. Θέλω να κάνει αυτό. Θέλω να είναι. Δηλαδή, κάνεις και κόλπα, δηλαδή σούζεις στο φεύγιο. Ελαγκαστικά. Πρέπει να είσαι ζογκλέρ. Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα να γυρίσεις. Ναι, εννοείται, ναι. Άμα θέλεις να κάνεις, θες. Ό,τι θες κάνεις. Γυρνάς έτσι. Μπορεί να φας καμιά μάπα έτσι να πέσεις. Όχι, δεν τρώω, όχι. Γιατί ξέρω καλό φρένο. Κάνω. Παπ, καταλαβες. Κατάλαβα. Το Βέγκο το ρωτάγανε στην αρχή. Στην αρχή μπορεί να τρώω. Όλοι τρώνε σου καμπάκια. Κάνεις σούζε με WR. Εννοείται. Εντάξει, τι είναι αυτό τώρα. Εδώ κάναμε μεγάλες αλτίες, όχι τώρα. Έτσι, πού είσαι και φρενό. Εννοείται. Και τι έγινε, ρε φίλε, και δεν το τσίπησες. Πώς έγινε στραβή. Μου έφυγε ο συμπλέκτης. Ήταν μπροστά συμμαθήτριες. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Καταλάβες. Είμαστε πιο χαλαροί. Αλλιώς δεν είμαστε μόνοι μας μεταξύ μας. Δεν παθαίνουμε κατασκευή. Όχι αυτό, εγώ σκέφτηκα εμένα, όχι τους άλλους. Ναι, και σηκώνεται κι άλλο πιο πάνω, βλέπεις. Ορίστε, είσαι σχεδόν οκ okay και εσύ που είσαι ψηλός. Μπορεί να είμαι ο Έλληνας που έχει μπει στα πιο πολλά κάμπερ. Ναι. Στα μισά βρίσκω το κεφάλι μου, είμαι σηκώσα πιο πολλά. Φαντάσου, σηκώσαμε και 20 πόντους. Αν δεν είχαμε σηκώσει το πάτωμα με 20 πόντους, δεν βρίσκεις. Πάλι θα είσαι όπως είναι εδώ. Μπορεί να βρίσκα λίγο. Εδώ, εδώ, βρίσκει εδώ, το βρίσκει. Εδώ. Δεν βρίσκεις. Δεν βρίσκεις. Κοίτα, μεγάλο κάμπερ, φίλε. Είναι... Πολύ πιο, τι, πλακίες, είναι πολύ πιο κάτω, ρε. Εδώ... Άλλες 20 πόντους πιο κάτω ήταν. Όχι, τώρα έχει σηκωθεί 20 πόντους εδώ, ακόμα και εδώ. Λοιπόν, Μάκη, επέλεξες κάμπερ το οποίο είναι φαρδί. Ναι. Δεν έχει γίνει αλλαγή, είναι τόσο φαρδί. Όχι, όπως το βλέπετε, δεν κάναμε τίποτα. Μόνο το πάτωμα, μετακινήσαμε το τραπέζι. Έχει πάρα πολύ χώρο. Και εδώ. Μάγδα, το σακίδιο που είναι. Και φτάνει τώρα που το σηκώσαμε. Μάγδα. Πρέπει να δείξει τώρα που το σηκώσαμε, τόσο από αποθηκευτικό χώρο που δημιουργήσαμε. Ναι. Εγώ τώρα φτάνω όλα αυτά εδώ. Πού δεν τα φτάνε, βέβαια. Βέβαια, σε βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Φτάνω ντουλάπια. Φτάνω ψηλά τα ντουλάπια. Ναι. Μαγειρεύει. Ναι, μπορεί να μαγειρεύει. Τι ύψος έχεις κανονικά. 1,79. Μέτριος. Ναι, ναι. Αλλά δεν παίζει ρόλο, όταν κάθεσαι. Εγώ και στα μαξίδια θα τα φτάνω. Θα άλλαζα λάμπη. Μέτριος νομίζω για μένα είναι το 1,70. 1,75, όχι. Εγώ είμαι 81. Αμέσως σε αμαξίδιο θα σου τρεις πόντους παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω, και σκευρώνω σιγά σιγά. Γιατί δεν μπορεί να πάρεις μεγαλύτερες ρόδες. Κατάλαβα. Όσο έπαιρνε στο κορμό σου. Στο χέρι όμως. Εντάξει, ναι. Θες πάνω, εντάξει, δεν θα βρει, δεν χωράγεις αυτοκίνητα. Δεν ξέρεις με ανέκτημα. Δεν χωράγεις μετά, θα σου πιο βαρύς. Κοίτα. Όλα έχουν τον σκοπό τους. Είτε ψηλός, είτε κοντός, είτε χοντρός. Εγώ είχα πάει Ιαπωνία. Πρώτη φορά στη ζωή. Όλοι εδώ θα σου ήταν. Ξέρεις ποιο ήταν το πρόβλημά μου. Είχα πάντα σημάδια, φίλε. Παντού περπατούσα έτσι. Τα όμοια το κεφάλι, πόρε φίλε, γεμάτο σημάδια. Εσύ άνετα θα είσαι προς τα πάνω, εκεί η Σουηδία, Νορβηγία που είναι όλοι από έναν ενδιαφέρον. Ναι. Έτσι έτσι. Πάμε λίγο. Λοιπόν, εδώ τι κάναμε, εδώ είχε μια παντούλα. Συγγνώμη λίγο να γινόμουν εδώ. Ναι, ναι. Όλα ρία, όλα. Πι είναι. Σημαντική είναι και ντουλάπα τώρα που έχουμε εκεί πίσω. Και... Να μην την λοιπόν, εδώ ο Μάγδα είχε πορτούλα που έτεινε, φυσούνα, ναι. Την οποία δεν τη χρειάζεται ο Μάκης.
Κερδίσαμε άλλους. Εδώ είναι η τουαλέτα. Απλά αλλάξαμε, βγάλαμε την κανονική που είχε το κάμπερ και θα βάλουμε μια πάλι χημική, αλλά λίγο πιο φαρδιά και πιο μεγάλη. Και... Άρα η θέση της τουαλέτας ήταν εδώ. Εδώ θα γίνει, δεν έχουμε τελειώσει. Θα βάλουμε ένα πλεξιγκλάς εκεί να το κλείσουμε και θα μπει η καινούργια τουαλέτα εδώ που είναι πιο φαρδιά, την έχουμε αγοράσει ήδη. Και από δεξιά βάλαμε αυτό για να μην βγαίνουν τα νερά. Το ντους δεν αλλάξαμε τίποτα. Είναι όπως ήταν. Φανταστικό. Κοίτα, 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 έτσι. Είναι τέλειο. Έχεις δουλάπα. Εδώ έχει ντουλάπα και μάλιστα εκτός από την ντουλάπα που έχουμε εδώ για να βάζουν διάφορα που είναι πολύ μεγάλη. Θα να σου δείξω τι κάναμε για να φτάνω πιο μέσα. Ναι. Και επίσης εδώ θα σας δείξω ο Μάκης. Έλα, άνοιξε αυτό. Επειδή δεν έφτανα τόσο καλά μέσα, έχει πολλά πράγματα. Κάναμε ένα ράφι ώστε να κάνω εγώ μια σούζα, να μπαίνω μέσα και να μπορεί να έχει πρόσβαση. Α, γι' αυτό λες. Ναι, και τώρα φτάνω πιο πολλά μέσα, κατάλαβες. Α, κατάλαβα, ναι, ναι, ναι. Να χωθεί το μαγκώνει η ρόδα μπροστά. Και δεν το κάναμε. Και μόνος να είναι χωρίς τη, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Κερδίζεις, θες να δώσεις πουθενά χαιρετισμού σε κανέναν. Ναι, έδωσε τη μάνα μου, εντάξει, να κοιμάται. Εσύ θες να δώσεις χαιρετισμού στο Χάρη. Όχι, στην κόρη μου. Εγώ θέλω να δώσω χαιρετισμού στο Χάρη του Χριστόπουλο. Ο Χάρης ο Χριστόπουλος ήταν εδώ, σας περίμενε. Αλλά. Συγγνώμη γιατί ήταν πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα. Δεν μπορούσε να περιμένει άλλο και έφυγε. Έχει και δύο παιδιά τώρα που είναι. Το ξέρω, μόνο μπουκιά, πρέπει να τα προσέχει. Λοιπόν, ναι, για πάμε στο κάμπερ. Και εδώ που ναι, θα βάλουμε μια λίγο μεγαλύτερη τηλεόραση. Τι να περάσει. Έχει πάρει ο Μάκης, θα τοποθετήσουμε. Είμαστε μια χαρά. Κάνει τηλεόραση εδώ, αποθηκευτική χώρη παντού. Ναι. Μάτια κουζίνα. Καλά, δεν το συζητώ για την κουζίνα. Νεροχυτάκι. Ναι. Το θέμα είναι ότι θα φτάνουν όλα τώρα. Θα φτάνει αυτό, έτσι ακριβώς. Μπορώ και χωράω ό,τι γυρίζω. Δεν θα πηγαίνω δηλαδή όπισθεν μόνο και μπροστά όπως όλα τα άλλα. Αυτό γυρίζεις κανονικά. Και μάλιστα στην αρχή λέγαμε μήπως καταργήσουμε το τραπεζάκι, αλλά τελικά μας έχει κάτσει σαν παραγγελία. Το τραπεζάκι κάνει πολλές κινήσεις. Το είδες. Δείξτε το εδώ. Πηγαίνει πέρα εδώ, θε παντού. Αναλόγως πώς θα μοιραστούμε στο καθισκιό. Μπορεί να έχει και τέτοιο ρεσί. Μπορεί να έχει εδώ. Ναι, κάτσε να το ανοίξω λίγο. Έτσι και εκεί που κάθισε. Στην πορεία μπορεί να κάνει μια αλλαγή, ρε παιδί μου, μικρή. Τίποτα, δεν χρειάζεται. Είναι πλήρως λειτουργικά όλα και δεν αφαιρέσαμε ή δεν προσθέσαμε κάτι ιδιαίτερο, μόνο το πάτωμα. Και μια μικρή μετατροπή στην τουαλέτα. Και έτσι είναι πλήρως λειτουργικό, αφού θα μπει και η κασετίνα εξωτερική που είναι το ασανσεράκι που λέμε. Τι μοντέλο είναι αυτό, για το κρεβάτι λίγο. 2000. Να το δείξω ναι, πιο ναι, καλά. Ναι. Το κρεβάτι, να το κατεβάσω. Το κρεβάτι, να το δω. Να το. Το κατεβάζει από εκεί ο Μάκης. Να το. Δεν το κατεβάζω μέχρι κάτω για το τραπέζι. Άρα κοίτα. Όχι, κατεβάζω μέχρι το τραπέζι. Κατέβασα τον τούβο. Θα βρει εκεί, να το πάμε εκεί που θα βρει. Κατεβάζει το τραπέζι. Οκ, πρέπει να το δω. Το κατεβάζει, το βλέπει. Ναι. Με χουμπάει. Ναι, πολύ ωραία. Καλά είσαι. Τι βαρύ είναι, ρε. Το χιλιάρι για να κάθομαι. Βαρύ, έχει μικόμαση. Παπ, στρωμένο έτσι. Έλα ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Λοιπόν, αυτό έχει, κάθομαι εδώ, αντέχει. Ναι, μέχρι 180 κιλά, τι έχεις φάει. Έφαγα ένα, πώς το λένε, τυλιχτό. Τυλιχτό. Καλαμάκι, καλαμάκι. Ναι, καλαμάκι, τυλιχτό. Εγώ δεν κάθομαι γιατί συνδυαστικά είμαστε. Ναι, όχι. Θέλουμε αερόσουστα. Εδώ είναι ένα κρεβάτι. Μπορεί να είναι τόσο εδώ πιο ψηλό από το σπιτιού που μπορεί να είναι και το ίδιο. Όχι, κατεβαίνει κι άλλο κάτω. Κατεβαίνει κι άλλο. Ναι, άρα είναι το ίδιο με το σπιτιού. Τέλειο, τέλειο. Ναι. Εν τω μεταξύ, αν θέλει να φιλοξενήσει. Αν θέλει να φιλοξενήσει τον κόσμο, ναι. Από κάτω, αν σηκώσουμε το κρεβάτι, ενώνεται το τραπέζι με τα μαξιλάρια. Έχει ειδικά μαξιλάρια πίσω και κάνει άλλο ένα διπλό από κάτω. Ναι, αλλά πώ θα είναι πάνω μετά, πώ θα με δει. Θα ανέβει λίγο πιο πάνω. Εκεί, όπα. Θα ανέβει. Έχει ένα πολύ καλό. Θα ανέβει εγώ και θα το πατήσει άλλο. Θα το σηκώσει. Α, μπορεί να, όταν είσαι πάνω. Α κοιμηθώ εγώ κάτω και τη μέρα, σιγά τι έγινε. Α, άμα είναι άνθρωπο πάνω, μπορεί να το σηκώσει τον άνθρωπο. Ναι. Μοτέρ. Ναι. Άρα το πατά. Μα το ίδιο το μοτέρ κρατάει και το βάρο. Κατάλαβα. Σταθερό. Διαφημίσει. Το αυτοκινούμενο αυτό είναι μετά από πολλή δουλειά και μετά από πολλή επιλογή. Και προσωπική δουλειά εδώ. Φαντάσου εδώ ο Θάνος. Ναι. Εχθές το βράδυ κόλλα. 11 η ώρα φύγαμε.
Έμαθα εγώ. Δεν είναι ένα άνθρωπο που σου πουλάει. Τραπέζι, λίγο. Σου πουλάει κάτι και μετά σε παρατάει. Το γουστάρει αυτό. Ναι. Έχει επιλέξει, δεν καταλαβαίνεις. Εχθές του λέω: έχω βιντεάκι, του λέω: πήγε να βγάλει ένα-δύο χιλιάρικα. Έχει βάλει και καζατζίτη. Και έχει καταλαβαίνει. Και ακούμε χρόνια από. Από το συγχωρημένο τον πατέρα μου, δηλαδή ήταν αγαπημένος μου ο Στελάρας, όπως και κάποιοι άλλοι. Ναι, σε πέντε και μου είχε βάλει καζατζίδα και λέει δούλευε τώρα, εργατιά. Τελειώνουμε, σε πέντε λεπτά θα μου πει κάτι. Αν θέλω να φύγει, άσε να φύγει, εντάξει. Μισό. Κάτσε να χαιρετήσω. Βικτώρια! Εντάξει, άμα δεν φύγει, εντάξει. Ήμουν αφανοποιός όμως, αφανοποιός, βεφές μηχανικός. Έτσι, έτσι ξεκίνησα ο πιτσιρικάς. Εξαιτίας του μετά από 20 χρόνια, νομίζω 20-22, ξαναέπιασα εργαλεία στα χέρια μου για να βάζω το πάτωμα. Λέω στα χέρια με τον αδερφό του 11 η ώρα το βράδυ και μου βάζε καζατζίδι τη εργατιά. Να πούμε και τον Βασίλη που εδώ, άμα δεν τον Βασίλη δεν κάναμε τίποτα. Ναι, αδερφός του. Βασίλη Στομόπουλος. Εργαλείο. Ο αδερφός του, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς είχαμε πάρα πολύ δουλειά και δεν θα το χέρι, βέβαια. Και το πόδι του μαζί, έτσι. Αλλά και ο Θάνος χθες κάτω σου λέω, λέω σε για να προχωρήσουμε και να τελειώνουμε, γιατί ένας άτομος μόνο να βγάλει τη δουλειά δεν είναι εύκολο, οπότε λέω έκατσα και φύγαμε από εδώ αργά το βράδυ. Άντε να, να μου αδειάσει τη γωνιά γι' αυτό, αλλά πέφε. Όχι ρε. Αλλιώς θα σας κάτσω την εβδομάδα εδώ. Λοιπόν, θέλω να δείτε. Θα απαντήσεις. Όχι. Θέλω να δείτε πώς, έτσι βαράει, πώς φωνάζει ο Θάνος τον άνθρωπο που έχει εδώ. Δεν έχω οπτική όμως. Συνεργασία του, ο οποίος δεν ακούει. Φωνάζει τον λοιπόν, αντίθετο. Τον αγαπημένο μου. Πώς τον καλεί για να έρθει. Δεν, κάπου πρέπει να πήγε μέσα τώρα. Και έλα όμως που εγώ τον είδα έρχεται. Πού είσαι χαμένο, έλα μέσα. Τεστ κάναμε. Έλα μέσα, μάνα. Έλα να μας τα πεις. Έλα. Έλα δεν θέλω να βγει στο βίντεο, άστον, δεν θέλει. Θέλει. Ο Μανώλης είναι διάσημος γιατί ναι. Βγαίνει με τον Πρωθυπουργό, βγαίνει, είναι στην Πανελλήνια Ένωση Κωφών Ελλάδας. Εσύ, εγώ σε μιλούσα, στέλεχος. Διαβάζεις, τώρα με ακούς. Κοίτα δύο. Ναι. Εγώ σε μιλούσα πριν, του τραβούσα παταγιές. Εγώ όταν του μιλάω δεν κάνει πως να ακούει, οπότε θέλω να σ' ακούω. Και συμφωνούσε και με λέει τι θέλεις, δεν σ' ακούει. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να το φωνάζω, ειδικά όταν έχουμε πελάτες, κόσμο κτλ. Ακούς τώρα, καταλαβαίνεις. Μου έφερε ένα λέιζερ, μου έφερε ένα λέιζερ και μου λέει αφεντικό μου, λέει με αυτό, μου κάνεις έτσι. Και πραγματικά, άμα δει το, όπου δει μπροστά στο οπτικό του πεδίο το λέιζερ, τα ξέρει. Πόσο καιρό είναι. Προχθές είμαστε στο πράκτικο, είδατε και το ακολούθησε. Πόσο καιρό είναι στη δουλειά. Δεν είναι πάρα πολύ καιρό. Με τον Μανώλη ήμασταν φίλοι και τελικά επειδή είναι εξαιρετικό παιδί. Γνωρίζετε καλά, δηλαδή έχετε. Γνωριζόμαστε χρόνια με τον Μανώλη. Α, μπράβο, ναι, αυτό. Έχει ξεκίνησε χημία. Από πολύ παλιά, ήταν πελάτης μου. Έφυγε ναι. Εδώ, έφυγε το κινητό του, υπήρχε συμπάθεια ιδιαίτερη. Καλοκαίρι έχουμε βρεθεί μαζί διακοπές σε νησιά με πλεούμενα. Τώρα, είχαμε εσύ... πολύ ωραίες εμπειρίες. Εσύ τα κατάλαβες όλα τώρα αυτά. Τα κατάλαβες όλα. Αυτά ωραία. Τα καταλαβαίνει, ναι. Ναι. Διαβάζει. Και λίγο ακούει. Διαβάζει εδώ. Ναι. Μήπως να μην σου κόψει το επίδομα τώρα, μήπως να πεις ότι δεν το καταλαβαίνει. Και... Ακουστικά. Φωνάζεις ακουστικά. Διαβάζω. Έχει γεννηθήσει. Α, μετά αν ούτε ακουστικά, γιατί να, τίποτα. Α, τίποτα. Τίποτα. Έχει γεννηθήσει είναι ή... Γεννήθηκες έτσι. Όχι, όχι, όχι. Άκουγες. Γεννήθηκε από λάθος φάμα. Άκουγες. Ναι. Γεννήθηκε από το μηνό. Από λάθος αγωγή. Με βάλε τη δημοτήτα και με βάλε πάμα επειδή γεννήθηκε ένα μήνυμα νωρίτερα. Ναι. Αυτά τα πάμα απειλή τα αυτιά μου και τα όλη μου τη αγωγή. Μετά από ένα όνομα τώρα άλλοπτα η όνομα μου. Θα παπετάει και με λατήτα. Ξέρεις θα κάνεις και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Κάνε κανένα τέτοια. Καλά, εννοηματική. Για να στείλει ο σώριο ο φόβο. Με τα λοιπόν απειδιά, τη τάση, είτε... Έτσι. Με μιλά, αν βγούμε τη χή. Ναι, ναι, ναι. Και τηλεόραση... τα βιβλία η ίδια μαμά, αλλά η ίδια βρούτη η παιδευτή τα λέει με τη γνωματική. Travel Moto βλέπεις. Travel Moto. Οδηγάει μηχανή, καλά. Με βλέπεις μέσα στο YouTube, με βλέπεις. Στο YouTube. Μαζί βλέπω, μαζί. Έτσι έγινε η εξέλιξη. Ήμασταν φίλοι και κάποια στιγμή επειδή του αρέσει πάρα πολύ γενικά η μηχανοκίνηση, έρχεται και μου λέει θέλεις μου λέει να έρθω έτσι να σε βοηθάω, να βλέπω, να κάνω αυτά και έγινε κανονικά πρόσληψη. Ερώτησης. Και είναι και εξαιρετικός, δηλαδή στο εξωτερικό όταν πάμε επειδή τρέχω πάρα πολύ, βρεθήκαμε μαζί, είδες που δεν βρεθήκαμε τώρα στο Στουτγκάρδη, πριν δύο εβδομάδες, είχα εδώ το δεξί μου χέρι. Γι' αυτό δηλαδή... φώναζες ρε, λέω τι το φωνάζει, αλλά το φώναζε για να σε ακούσει. Φώναζε για να με ακούει, γιατί δεν είχα το λέιζερ βασίλει, να κάνω έτσι. Λέω τη Μάγδα, λέω τι το φωνάζει, τι του μιλάει έτσι. Λέει το έχει, δεν ακούει καλά λέει γι' αυτό. Σε φώναζε και νόμιζε. Έφερα να παρεξηγήσει, ναι. Δεν πειράζει. Θα σε λένε κακό.
Εμένα με διαφέρει αυτό τι αισθάνεται και την καταλαβαίνει. Ο Θάνος είναι ευγενής. Πώς το μιλάει τόσο δυνατά. Φέρτα τι του έχει πει, φέρτα κάτι τον είπε για το Βατζινάδικο, ναι. Τα λεφτά να τέτοιο να πληρώσουμε. Λέω τι γίνεται. Τι να σου πω. Τα κλειδιά για την τάπα ήταν, αλλά εντάξει, λεφτά άκουσες. Διαβάζεις εδώ. Και άμα κλείσει τα αυτιά, δεν ακούς τίποτα, διαβάζεις και μπορείς να καταλάβεις. Πρέπει να μιλάει αργά, ο άλλος έτσι να κοιτάει τέτοιο, να σε βοηθάει. Ναι. Μπορείς να δεις τα πάντα, λέει μέχρι. Αφού το καταλαβαίνεις αυτό, να και εμένα είσαι μια χαρά. Τα δικά μου είναι πρόσκληρο. Τα δικά μου είναι πολλάρισα. Λαρισινά. Πάει αλλιώς στο στόμα. Κόβουμε λέξεις τέτοια. Τσουκόβουμε. Αυτό λέω, άμα καταλαβαίνεις εσένα και εμένα που μιλάω γρήγορα. Εσύ μιλάς γρήγορα. Εγώ μιλάω βλάχικα. Άμα τα πιάνεις και αυτά. Τέλος, πάει. Expert. Αυτό είναι ταλέντο, δηλαδή είναι ή το έχουν κι άλλοι αυτό. Αυτοί που δεν ακούν καλά μπορούν να διαβάζουν όλοι. Υπάρχουν άπια που θα προγραμμίσουν και μιλάνε με γνωμετρική και με δύο γλώσσο. Εσύ μιλάς. Δίγλωσσο. Με πιο γνωμετρική. Ναι. Δυσκολίες. Και όχι μόνο επικοινωνία άψογα παντού. Και στο εξωτερικό όταν πάμε, αν πολλές φορές του λέω Μανώλη κάνω αυτό, φεύγει μέσα, πάει στο Βατζινάδικο, πληρώνει, πάει ξέρω εγώ, χαρτιά. Εκεί είναι και ξένες γλώσσες. Εκεί δεν μπορεί να διαβάσει. Έχει όμως χάρισμα στο να κάνει τον άλλο να καταλαβαίνει τι λέει χωρίς να μιλάει. Ναι. Έχω πολύ αντίληψη. Πρώτα να προβλέπω τι θα χείλει. Αυτό ας το πούμε εμείς. Με θυμάσαι, να μην πω εκεί και με θυμάσαι πού ήρθα. Τι σε έσπρωχα και σε έκανα κάτι τέτοια. Με κατάλαβες τι έλεγα. Ναι, αλλά ήταν αυτό. Γιατί με λέει ο άλλος. Μιλήσατε, τι είπατε, λέει, δεν ακούγει πολύ. Ναι. Και είναι πολύ ικανός. Ό,τι του αναθέτεις θα το φέρει σε πέρας. Με υπευθυνότητα, τρομερά υπεύθυνο. Τι δουλειές κάνει εδώ. Τα πάντα. Ό,τι χρειαστεί. Το όνομά σου. Μπορεί να το στείλω να. Παναγιώτης. Μανώλης καλύτερα. Μανώλης, όχι Παναγιώτης. Παναγιώτης. Δεν διαβάζει χίλια. Λοιπόν, δεν διαβάζω, όχι. Τι δουλειές κάνει. Εξωτερικές εργασίες κυρίως. Δηλαδή τον στέλνουμε για ανταλλακτικά, για να μεταφέρει αυτοκίνητα. Για να πάει να δείξει ένα αυτοκίνητο σε έναν πελάτη, να πάει κταίο. Τον παίρνω μαζί μου στο εξωτερικό που εγώ κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσω να μαζέψω αυτοκίνητα στην έδρα που είναι Στουτγκάρντ και Φραγκφούρτη, τα δύο σημεία που έχω που μαζεύω αυτοκίνητα και πολλές φορές χρειάζομαι οδηγό. Ναι. Δηλαδή να πάμε και να φέρουμε κάτι. Και είναι χρόνια δηλαδή ασχολούμαι με το θέμα και είχα και βοήθεια. Ναι, και έχετε πολύ καλή επικοινωνία. Πάρα πολύ καλός. Ναι. Ναι, η δουλειά είναι δουλειά βέβαια. Είμαστε φίλοι και φίλοι. Η δουλειά είναι δουλειά στο ωράριο. Είμαι ο εργοδότης συνεργαζόμενος και είναι άψογος. Ναι. Και μετά. Και μετά τις 5 είναι αυτός ο εργάτης. Δικός μου. Ναι. Μέχρι τις 5 είναι ο Μανώλης. Μέχρι τις 5 είναι αυτό. Τώρα θα σε. Εγώ είμαι ο ήλωτας και θα λίγο. Εδώ θα είμαστε. Όχι, είμαστε φίλοι. Ναι, εκεί θα δείτε μετά μπύρες τέτοια. Τώρα συναντιόμαστε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μετά την νέα εβδομάδα θα συναντιόμαστε Παρασκευή μέχρι Κυριακή. Και θα έχετε και travel μόνο. Θα έχετε και εμένα μέσα. Εννοείται. Αλλά με κλειστές κάμερες μικρόφωνο, έτσι. Εγώ θα έχω ένα τρέιλερ μεγάλο, το ετοιμάζω τώρα, το οποίο θα έχει σκηνή. Θα ανοίγει έτσι, σκηνή, τεντ. Mm. Και θα έχω μια μηχανή από κάτω και ένα παραμότορ. Και θα έχω και κλιματισμό. Και. Θα ήθελα να σου πάρουμε εσένα σε τώρα που είπες αυτό να ξέρεις με το αγαπημένο μας, λατρεμένο μας. Το μέγιστο του Χάρη του Χριστόπουλου, θα κανονίσουμε κάποια στιγμή ένα από τα επόμενα Σαββατοκύριακα, όχι αυτό. Αυτό θα είμαι στην κόρη μου στα Χανιά και το άλλο θα είμαι Γερμανία. Με βολεύεις για να είμαι έτοιμος. Μπράβο. Μόλις γυρίσω το πρώτο Σαββατοκύριακο, δηλαδή το μεθεπόμενο, κανονίζουμε να μαζευτούμε κάποια κάμπερ. Μαζί και ο κύριος Μάικς μας, θα έχουμε βγάλει πινακίδες, θα έχουμε ολοκληρώσει τον εκτελονισμό. Και θα πάμε κάπου. Και θα πάμε. Δεν χρειάζεται όχι, που θα πάμε. Ναι, ναι, ξέρουμε που θα πάμε. Όπου θα κάνουμε την παρεούλα μας, τα ψητά μας, αλλά θα πούμε, πετάξουμε κιόλας. Θα τους πούμε που θα πάμε όταν έχουμε γυρίσει. Έτσι. Ένα ετήσιο φεστιβάλ για πολύ ωραίους και άνετους καμπεράδες και μηχανόβιους και παραμοντερίστες και όλους. Όλοι καλοί χωράνε. Να το κάνουμε οργανωμένα όμως αυτό. Μια φορά το χρόνο, το έχω στο μυαλό μου. Ναι. Το έχουν πει καμιά κοσαριά άτομα. Λέει αν δεν οργάνωσε τίποτα, δεν προλαβαίνω. Αλλά κάποιο καλοκαιράκι, αυτό που έρχεται. Έχουμε κανονίσει ήδη να πάμε για σχήμα το μάτι. Τώρα αυτά είναι τα χειμερινά. Ναι. Μιλάμε για το καλοκαίρι, δεν προλαβαίνουμε τώρα χειμερινά. Καλοκαίρι θα κάνουμε πολλά πράγματα. Εσύ είσαι καλός στο σκι ή τι άλλο.
Τα σπεσιαλιτέ σου. Το ίδιο και με μπέρδεψε. Με μπέρδεψε. Αυτό που βάλει μετά είναι στην δυσκολία. Εντάξει, κάνω, έχω μια γουρούνα τετράωρη racing και κάνω λίγο εντούρο. Έχει κάρτ. Έχω αγωνιστικό. Έχει γουρούνα, έτσι πάει. Ναι, ναι. Έχω αγωνιστικό κάρτ, διτάχει το κάρτ παντού. Εδώ πάει με το αμαξίδιο, έτσι. Δεν θα πάει με τη γουρούνα. Κάνω από έξω. Τρέιλερ και γουρούνα πίσω πάντα. Ναι, ναι. Θα τα ετοιμάσουμε και αυτά σιγά σιγά όλα. Πατίνι και όπου και να παρκάρει. Κάτσε το πατίνι, το σκούτερ, δηλαδή πόσο. Ναι, το πατίνι αυτό που σου έδειξε την άλλη φορά. Α, αυτό που μπαίνει ναι, εδώ. Το κουβόνι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όπως σου είπα τώρα, άμα είσαι ανάπηρος υπάρχουν λύσεις. Άμα θέλεις. Πόσο τρέχει αυτό. Βάζει παιδιά εδώ ένα μηχάνημα ηλεκτρικό το οποίο μπορεί να βγάλει μια πορεία, ας πούμε. Τιμόνι, ρόδο, ναι. Μπαταρία. Γίνεται σαν έτσι. Τσόπερ. Το μαξίδιο γίνεται σαν τσόπερ. Ναι. Πόσο τρέχει αυτό, 30. Κανονικά μέχρι 30, εγώ το έχω πειράξει λίγο. Ναι. Και πόσο χιλιόμετρα αυτονομία. Έχει 60 χιλιόμετρα τελική, 60 χιλιόμετρα αυτονομία. Άρα δεν ασχολείσαι με φόρτιση καθόλου. Τίποτα, όλη την ημέρα. Τίποτα, ναι, όχι. Ναι. Αλλά εντάξει, οδηγώ και αυτοκίνητο. Πατέτα είναι αυτό. Όχι, πουλιέται στο εξωτερικό. Απλά πρέπει αυτό που σου είπα. Γκουγκλάρε βρίσκει. Είναι ακριβό. Δυστυχώς, ενώ αυτό είναι τόσο απαραίτητο για τα άτομα με αναπηρία, εξακολουθεί να έχει 7-8 χιλιάρικα. Φαντάζομαι και το κάθε μαξίδιο έχει 5 χιλιάρικα. Τι λες, ναι, είναι όλα δυστυχώς πολύ. Ό,τι είναι λίγο και είναι στα μέτρα σου. Αυτό πόσο έχει τώρα, 5 χιλιάρικα. Γιατί ρε φίλε είναι τόσο ακριβό. Γιατί το έχω εγώ και άλλα χιλιά άτομα. Δεν το έχουν άλλα 10 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια όλα στο Μαρινάστρο. Εντάξει. Εγώ ήμουν σιδεράς παλιά. Γιατί με κοιτάσαμε. Δεν είναι αυτό, όλο αυτό λέει. Παλιά. Να φτιάξουμε. Όχι, τέτοιο. Μέχρι πατώματα βάζει. Δεν είναι. Έχω γίνει πατωματζή στα γεράματα. Δεν έχει ρε φίλε κάτω αυτό. Κάρπο είναι αυτό. Δεν παίζει ρόλο. Είναι εκμετάλλευση. Το θέλεις να το πάρεις. Το χρειάζεσαι. Το χρειάζεσαι. Το θα το πάρεις. Τα λεφτά που χαλάμε είναι σε στεναχώρια και στη λύπη. Και στην ευτυχία. Έτσι, και στο γάμο και στην κηδεία. Δηλαδή. Στην Ελλάδα είναι ακριβά ή γενικά. Παντού. Μπορεί και στο εξωτερικό είναι πιο ακριβά. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη που διακόπτω. Απλά στο εξωτερικό η μέρημνα για τους ΑΜΕΑ είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με την Ελλάδα. Και εγώ το βλέπω συνεχώς αυτό. Ναι. Ειδικά στη Γερμανία. Μέρημνα το κράτος επιδόματα. Να στα πω. Ναι. Να στα πω γιατί νομίζουν ότι ο Θάνος τα λέει καλά τώρα. Αλλά έχω διστάνω. Έχουν πολύ ωραία μέρημνα, όντως πολύ ωραίο εουπείο όπως το έχουμε το δικό μας και τέτοια. Φροντίζουν να τους δίνουν παραπάνω χρήματα και τέτοια. Ναι. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι τόσο προσβάσιμο. Όχι. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ καλύτερο από εδώ. Ναι, αυτό ναι, ναι, αυτό ναι. Είπα. Δεν είναι το ότι είναι είπα... ο παράδεισος. Στον δρόμο τη Γερμανία. Έχει πάει Γερμανία. Παντού είναι. Ναι, ωραία. Πιάνουμε τη Γερμανία που είναι η πιο πλούσια χώρα στην Ευρώπη. Στον δρόμο τη Γερμανία με το δρόμο τη Αθήνα. Εσύ. Στον δρόμο. Είσαι πιο αυτόνομο ναι, στη Γερμανία, ναι. Ναι, πας παντού εκεί, αισθάνεσαι ελευθερία, λες πόρε, ναι, είναι τι ωραία ή μικρή διαφορά. Όχι, αισθάνεσαι πολύ ωραία και λες θα πας παντού. Αλλά στη φάση τώρα, εκεί θα πάω σε 7 μαγαζιά από τα 10, γιατί τα άλλα δεν είναι προσβάσιμα. Στην Ελλάδα πας στα 3 προσβάσιμα, αλλά εδώ επειδή έχω εσένα φίλο και ο Θάνο, πάω και στα 10. Ναι. Αγκαλίτσα, ρε μεγάλα, σε βοηθήσω. Η νοοτροπία του Ελλήνα είναι αλλιώς. Ναι. Μακά, άμα είχαμε κιόλας και την νομοθεσία της Ευρώπης ότι πρέπει να έχουν πεζοδρόμια, χαμηλά, ράμπες και τέτοια. Θα ήμασταν αετός, θα ήμασταν παράδεισος. Η νομοθεσία λέει ότι, ας πούμε, εγώ ανοίγω μια καφετέρια. Η νομοθεσία με υποχρεώνει να έχω. Κανονικά, ναι, είναι καινούργια άδεια, σε υποχρεώνει. Και δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν, όχι. Κατάλαβα. Και μπάνια και εξωτερικούς χώρους, τα πάντα. Κοίτα, ανάλογα, νομίζω ανάλογα με τα. Κανονικά, βάσει νομοθεσίας, άμα ακολουθούσαν όλοι τους νόμους, εσύ θα έπρεπε να πας παντού. Θα ήμουν βασιλιάς. Παντού. Δεν θα υπήρχε κάτι. Δεν θα υπήρχε αναπηρία. Γιατί εσύ με αυτό δεν θα ξεκαθαρίσω. Ανάπηρος είμαι, επειδή η κοινωνία δεν έχει φροντίσει να είναι προσβάσιμη. Εγώ αυτή τη στιγμή δηλαδή, με λίγα λόγια είμαι έχω μια βλάβη. Φρόντισε όμως ο Φίβας. Φρόντισε. Ο Φίβας. Βοήθησα, δεν φρόντισε. Όχι, πολύ. Πρώτα απ' όλα τον έχουμε εδώ εργάτη. Με έχει πει. Μου έχει δώσει το πεζοδρόμιο. Με έχει μιλήσει με πολύ πάθος. Έχω δει τους εργάτες που γράφονται εδώ. 9 με 5 με λένε Θάνο Φίφα. Ναι, μετά. 5 και μετά με λένε Γιουσούφ Γιουσουφάκι. Του παιδί και δεν είπα. Όχι, είναι αδερφός. Αλήθεια, δεν θέλει πολύ. Κυρίες και κύριοι, όπως είδατε. Είχαμε ένα επεισόδιο πολύ ιδιαίτερο, θα συναντηθούμε γιατί μας ενώνει δύο πράγματα. Ιρώδες. Μπορώ να διακόψω για κάτι πολύ ναι. Σημαντικό γιατί ο Μάκης δεν το ανέφερε, περίμενα να το αναφέρει, αλλά το πλέον σημαντικό πράγμα είναι ότι πάρα πολλοί ΑΜΕΑ, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι κανονικά, έχουμε ζώα συντροφιάς και πολλές φορές ναι. Να πάμε σε ένα ξενοδοχείο, δεν μας το επιτρέπουν. Και ο Μάκης έχει και ένα ζώο εκεί στροφιάς. Οποίο... Σκυλό. Ναι, ναι, ναι. Μικρό, μεγάλο. Το μικρό. Οποίο, εάν θέλει να πάει κάπου, δεν έχει μόνο το πρόβλημα σαν ΑΜΕΑ ότι θα έχει τα accommodations και όλα αυτά που πρέπει για να μπορέσει να περάσει άνετα. Δεν το επιτρέπουν για το σκυλί.
πολλά ξενοδοχεία. Δηλαδή έχουμε πολλά τα προβλήματα. Οπότε ένα αμαία είναι το πλέον ιδανικό πράγμα να σκεφτεί, να ξεκινήσει, να σκέφτεται, δηλαδή να αγοράσει ένα κάμπερ και να μπορέσει να. Παιδιά, εσείς που βλέπετε, ξέρω ότι βλέπουν πολλοί άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, γιατί τα γκουγκλάρετε, τα βλέπετε, προσπαθείτε να μάθετε πράγματα και μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή από τον Θάνο και από τον Μάκη ότι μπορεί να έχεις αυτό το όχημα εδώ πέρα και να σου αλλάξει τη ζωή και να πεις ρε φίλε, να και η τουαλέτα, να και το lift να μπαίνω, να και τον ύπνο που γουστάρω και κάνω ότι γουστάρω, παρκάρω στην παραλία και κάνω ότι γουστάρω. Και το σημαντικό είναι ότι βγαίνει και ένα πυρικό, δηλαδή δεν πληρώνουμε και σήματα και διόδια, έτσι. Γιατί είναι κάτω από 2.600. Δεν έχει δύο πίσω σου κουλτά. Ναι, και βιβλίο δεύτερη κάρτα βγαίνει. Γιατί πονάμε. Το είχαμε πει και στο πρώτο επεισόδιο που γυρίσαμε ότι τα διόδια είναι. Και οδηγείται μετά από το δίπλωμα, έτσι. Μέχρι κάτω του 3,5 τόνου. Δεν έχει διόδια που σημαίνει βγαίνει στην εθνική και. Όλοι αμένα. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Είναι πολλά τα έξοδα, παιδιά. Το ξέρετε όλοι. Και θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Εγώ το μεταξύ, επειδή μοιάζουμε λίγο έτσι στο ρόλο, του λέω θα μου δίνεις την κάρτα σου όποτε πηγαίνω εγώ και όποτε γυρίζω. Όχι, όχι. Δεν λέμε αυτά. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι στο σημερινό το επεισόδιο. Θα κάνουμε και άλλα επεισόδια. Όπως θα εγώ να πω ότι πραγματικά προσπαθώ να βοηθήσω άτομα με αναπηρία. Όπως κάποιος μου βοήθησε και εμένα πριν 30 χρόνια ή μόνος με βοήθησε. Μου δίδαξε κάποια πράγματα, να μην σταθεί καθόλου και να μου στείλει ένα μήνυμα, να με πάρει ένα τηλέφωνο, να μου πει Μάκη, έχω αυτή την απορία. Θέλω να με βοηθήσει αυτό και αυτό. Είμαι με τα χαρά. Να, το να τον εκπαιδεύσω, να τον βοηθήσω, Μάκη, να τον δώσω. Μάκη, να το πω αλλιώς. Υπάρχει τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάποιος που έπαθε ένα τύχημα τώρα, φρέσκος. Ναι, ναι. Και είναι στο νοσοκομείο, να πάω να τον δω. Ο άνθρωπος έχει τα νεύρα του. Δεν ξέρω τι έχει, εσύ ξέρεις πιο πολύ τι έχει. Να σε πάρει ένα τηλέφωνο και ψυχολογική υποστήριξη. Εννοείται με αυτό. Πηγαίνω στο νοσοκομείο. Ψυχολογική υποστήριξη. Ναι. Φιλαράκο, έλα να σε πω πώς έχουν τα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό και αυτό, ψυχολογική υποστήριξη μιλάμε. Άμα ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο, αισθάνεσαι καλύτερα. Το δύσκολο είναι ότι δεν ξέρεις τι άμα ξυπνήσεις και τι θα γίνει αύριο. Ναι. Όταν χτυπάς και είσαι ανάπηρος, δεν έχουμε διδαχτεί ποτέ από το σχολείο, ξέρεις τι θα χτυπήσει η μοναδική στήλη, θα πάθεις αυτό και αυτό. Πάμε έτσι. Πόσοι είσαι σε αμαξίδια στην Ελλάδα? Δεν ξέρω, αλλά το 15% του πληθυσμού έχει μια κινητική αναπηρία. Σε μερόδες πόσοι είστε? Περίπου. Ψέματα να σου πω. Πάρα πολύ. Σίγουρα και παραπάνω. 15% του πληθυσμού είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο. Όχι με αμαξίδιο λέει, με κινητική αναπηρία είναι πάρα πολύ. Αλλά φαντάσου έχουμε 20 ομάδες μόνο με wheelchair basket, φαντάσου. Από 15 άτομα. Θέλω να σου πω μόνο στο basket, όχι κολύμβηση, όχι δίστυγο, όχι ποδηλασία, όχι. Μιλάμε για πολλά αθλήματα. Λοιπόν, θα πω τώρα κάτι. Πριν πολλά χρόνια ήταν ένας τύπος ο οποίος μπορεί να μας βλέπει κιόλα. Έχω να τον δω αυτόν, περάσανε 20 χρόνια. Εμείς πετούσαμε με τα παραμότορ, ήμασταν όλη ομάδα. Έρχεται ένας με καμπεράκι, τσουπ, βγαίνει με ένα lift, τάκ, με το αμαξίδιο, βγαίνει έξω και λέει: γεια σας. Θέλω να έρχομαι μαζί σας να σας χαλβαδιάζω για να έχω παρέα. Και τον είχαμε τον άνθρωπο, ερχότανε, εμείς πετούσαμε με τα αλεξίπτα πλαγιά, αυτά με μηχανή, γιατί με καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Και πηγαίναμε σε ένα μέρος, σε ένα χωράφι, σε μια παραλία, κάναμε τις βόλτες μας και τον είχαμε παρέα, φίλο, είχε γίνει φίλος μας και ήτανε. Λίγο πριν σταματήσω αυτό το πράγμα και έχω χάσει επικοινωνία. Δηλαδή, για κανένα δίμηνο τον ήξερα, ας πούμε, και είχε όλες τις ανέσεις. Δεν ξέρω τον άνθρωπο τον τέτοιο, αλλά είχε την ελευθερία του με τη γυναίκα του μαζί. Ήτανε μάχημος. Κάνατε παρέα δηλαδή. Ναι, παντού. Δεν έχανε μέρος, ταξίδευε, μιλάμε. Δεν χάνε. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που το βλέπω αυτό με κάμπερ. Αυτό. Και θα το δούμε και στην πράξη σε ταξιδάκια που θα πάμε. Θα πάμε ένα διμεράκι, θα είσαι μαζί, θα είμαστε μαζί και θα δείτε και στην πράξη πώς κινείται ο. Και εσείς θα δείτε στην πράξη πώς έχω θέρμανση μέσα στη σκηνή. Μπαστό, τι. Φασολάδα. Έχω πάρει μια diesel σόμπα και ένα power station και θέλω να βρω λύση και για το καλοκαίρι γιατί ζεσταίνομαι για αυτή τη σκηνή να έχω κλιματισμό. Με μπρίζα, όχι αυτόνομος. 220. Ναι. Ένα μικρό σύστημα να μπαίνει μέσα στη σκηνή. Θέλω να μιλήσουμε. Ναι, θα σου πω. Ρίξε μια λέιζερ αυτόν εδώ. Νόκια. Όχι στα μάτια.
Όχι, ποτέ. Είναι παράνομο αυτό, ε. Όχι στα μάτια. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Λέει, στο, και... στο οπτικό μου πεδίο τώρα ναι. Μπορεί να κοιτάζει, ξέρω εγώ, να περνάει μια κοπέλα. Αποκλείεται. Καλά, πάρω στην κοπέλα. Αποκλείεται. Μπούλινγκ. Ωραίος. Λοιπόν, ωραία. Μαγδά. Ορίστε. Κάνε και ένα review, μια βόλτα στο τροχόσπιτο, όπως ωραία. Εσύ ξέρεις, όπως εσύ εντάξει. Ξέρεις κάτω. Γιατί επίσης να κάνετε, βάλουμε και κάτω. Ακριβώς. Πες στο σκοπίμα, ε. Και σας ναι, περιμένω, ναι, παιδιά, ναι. Σας περιμένω ό,τι θα ευκαιρέσετε να κανονίσουμε. Περιμένω με πολλή αγωνία και με τον φίλο μας τον Χάρη να είμαστε ένας, δύο, τρεις, τέσσερις στανταράκι και τι θα μας έρθει ακόμα. Θα δούμε, δηλαδή ναι, πώς θα συνεχίσουμε έτσι. Εδώ κάθε μέρα πόσοι γνωστοί είμαστε. Μαζευόμαστε κάθε μέρα 5, 6, 10 άτομα κάθε μέρα. Ναι. Έχει σταματάει να πληρώνει πίτσες εδώ και αυτό το συμφέρει. Μπορούμε να κάνουμε ένα FIFA Club. FIFA Club. Ναι, FIFA Soccer. Club. Υπήρχε και σε Σουμπούντιο, όπως λέγεται. Κυρίες και κύριοι, έμπορος αυτοκινήτων, τροχοσπιτών, πες εσύ που το ξέρεις καλύτερα. FIFA Στάνος, Τατοίου. Αυτοκινούμενα. Αθήνα, μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση. Αθήνα στην περιοχή μεταμόρφωση. Θα αφήσω κάτω το link με τις πληροφορίες του FIFA και του Καλαρά. Τα είπα καλά. Χάρηκα πολύ. Δεν υπάρχει κυρίως, όλοι μαζί είμαστε εδώ πέρα. Και χάσαμε και το επεισόδιο που θα βρισκόμασταν στη Γερμανία. Είχε πάρει. Είχα να κοιμηθώ. Για 7 χιλιόμετρα δεν κοιμόμουν 3 ώρες την ημέρα. Μα και εμείς την έκθεση κουραστήκαμε. Ναι, δεν άντεχα να έρθω. Ήθελα δηλαδή, αν με έλεγε πίνα από εδώ μέχρι εκεί, σου λέω φίλε, δεν αντέχω, δεν γίνεται, δεν έχω καταρρεύσει. Αλλά τώρα εδώ πέρα Ελλάδα, φίλε. Στην άλλη, πάμε όπου γουστάρεις. Όπου γουστάρεις. Πάμε τώρα ένα ταξίδι, το γύρο της Πελοποννήσου. Που αντέχω. Πάμε σε αυτό. Μαγδά, κάνε ένα review. Θα κλείσω λίγο το πανελάκι εκεί. Περιμένουμε με αγωνία, με ανυπομονησία. Και έβαλε και άλλη κόλλα εκεί. Θα κάνω το review και θα έρθω να σας βρω έξω. Ναι, περιμένουμε το lift. Φίλε, με υπομονησία για να ξεκινήσουμε τις αλυτίες. Α, ναι, μόλις έρθει και τοποθετήσουμε το σύστημα εκεί θα είναι πολύ... Περιμένουμε να ξεκινήσουμε τις αλυτίες. Θέλουμε το lift, έτσι δεν είναι. Φίλε, τρέλε, πίσω γουρούνες, εντούρο, τέτοια, ναι, πηδάμε, φίλε, πηδάμε. Θα δώσει και μια βόλτα τη γουρούνα. Θα βάλουμε τις ράμπες να κατέβει ο Μάκης. Πόσα άλογα βγάζει. 55. Πολλά, ρε, φίλε. Να βάλω τις ράμπες ή να σε πάρω όμο. Όμο καλύτερα. Όχι, δεν ότι με ράμπες άμα δεν βαριέται τώρα, το κατεβαίνω μόνος μου. Ωραία, σου περίμενε. Ξέρεις. Μπράβο. Υπομονή, μέχρι να έρθει. Τράβα, πιέσεις έξω άμα θέλεις. Όταν... Και τράβα πώς θα βγω να δεις. Ναι. Α, και με ράμπες. Ναι. Εντάξει, αυτό το έχουμε. Όταν θα μπει μετά το lift, θα μπορεί μόνο το Μάκη. Ναι, εννοείται. Δεν χρειάζεται. Όλα είναι για να κάνω μόνο μπάνιο, να μεταφέρουμε, να δίνουμε. Να είναι τελείως. Να μπορώ να πατήσω πάνω. Πάτα πάνω κανονικά, ναι. Δεν υπάρχει φόβο. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Να σε ευχαριστώ. Ωραία. Το καλύτερο παιδί. Θα το πάρω εγώ, μακούλι, άστο. Άνοιξε το μόνο. Εντάξει. Μήπως άνοιξε πολύ εδώ κάτω. Θα το σταματήσω, εντάξει. Τι κάνεις, τι κάνεις. Σταματάω, εντάξει. Και μπορείς να σε βλέπω. Εύκολο. Άμα ξέρεις, Σούζα, ή χτυπάς ή σώνεσαι. Σε μια ώρα ανάγκη θα τα λαβέσει, έχει και τι ράμπε σου. Άλλα να σου τα φτιάξουμε το λιφτάκι τώρα. Κάνε μια σουζίτσα λίγο εδώ. Μπορεί να το κρατήσει. Ναι, τι, χωρί σούζα. Ναι, με δύο ρόδε θα πάω. Χωρί σούζα εδώ. Δεν μπορεί να σου δείξω το πεζοδρόμιο, κοίτα. Και τα σούζα τώρα. Θέλω να πακατέψω το πεζοδρόμιο εδώ. Πρέπει να κάνει σούζα, δηλαδή να κάνει αυτό. Οπ. Δεν γίνεται. Εδώ πάλι πρέπει να κάνει σούζα. Να κάνει αυτό και να ανέβει. Άρα ξέρει πολύ σούζα. Αν δεν ήξερα πολύ καλή, γιατί όχι δεν χτύπαγα. Με το ένα λεπτό, σε έφυγε το φρένο. Έτσι, έτσι έλεγα με φίλε μου, δεν ξέρεις καλή σου λάθος. Σε έφυγε το φρένο, φίλε. Όλα είναι στο δευτερόλεπτο. Και τώρα άμα οδηγάω καλά. Αφού όλη την ζωή μου, σου λάω. Δεν το έχεις το μοτέρα αυτό, ρε. Τώρα το σπίτι. Με τι ήρθες, με τα χέρια. Με το αυτοκίνητο, εγώ αυτοκίνητο. Πώς έγαλες, με τι ήρθες, με τα πόδια. Ναι, με τα χέρια, έτσι. Με τα χέρια ήρθες. Πάω να δείξω το κάμπερ μέσα. Ναι, κάνεις ένα... Α, έχω ένα μπουφανάκι μπορτό μπορώ να πάρω. Ναι, θα στο φέρω. Ένα ρεβιό. Το φέρνω.
Λοιπόν, εδώ, να το, είναι αυτό εδώ το μέρος που το σηκώσαμε. Δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Είναι το φινίδισμα, απλά πρέπει να δείξουμε το ύψος, το ύψος δείχνω, ναι, ναι, ναι. Πού είναι το μπουφάν του Μάκη? Εδώ είναι το κρεβάτι, κατεβαίνει. Επειδή έχω μπει σε πολλά τροχόσπιτα μέσα, είναι από τα πιο ευρύχωρα. Δεν έχω ξαναδεί πιο ευρύχωρο. Πάω τέρμα πίσω. Ψυγείο εδώ. Σας δείχνω έτσι, ανοίγω και μερικά ντουλάπια για να έχετε μια ιδέα. Νεροχή της. Και οι εστίες. Και εδώ όπως δείξαμε πριν, θα το πίσω. Εδώ θα μπει η τουαλέτα. Έτσι είναι κάτω και το ντουζ. Αλλά αυτό που μου αρέσει για μένα πολύ είναι εδώ πίσω, παιδιά. Απίστευτο αποθηκευτικό. Και εδώ πέρα, θα το δείξω πάλι, είναι όπως έχουν προσαρμόσει για να μπορεί να πατάει γκάζι φρένο ο Μάκης. Για να πάω να τους βρω. Έτσι, να πάω να δω που βρίσκονται. Τα πουλάκια μου είναι μέσα σε άλλο τροχόσπιτο και εγώ τους ψάχνω αλλού. Για να πάω να δω. Κλείσε. Α. Α, ναι, ναι, ναι. Μάκης Καλαράς, ναι. Ναι. Άτος. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Καλαρά. Έλα. Πού είναι ο Καλαράς? Να σας το δείξω και απ' έξω. Καλαράς, περίμενε, απ' έξω δεν το δείξαμε. Καλαράς, έλα. Εδώ, εδώ. Τον λόγο δεν κάνουμε. Με ποιο ήρθες με αυτό? Μαγδά, έλα, έλα να χαιρετήσω την Καλαρά. Να πω κάτι, είπαμε το λόγο που θα κινείται ο Μάκης με το τροχόσπιτο. Να το πούμε, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Το είπαμε off camera. Δεν το είπαμε off camera. Δηλαδή ότι κυκλοφορεί με το τροχόσπιτο γιατί είναι τρελάκι και γουστάρει να πάει παντού. Όχι ακόμα.
ότι ο λόγος που φτιάχτηκε. Ο λόγος που φτιάχτηκε. Ναι. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ότι θα πηγαίνω κοντά στα άτομα με αναπηρία που έχουν ανάγκη να τους εκπαιδεύω. Ναι. Άρα ούτε αυτοί θα έχουν πρόβλημα να βρουν ξενοδοχείο για να με βρουν, ούτε εγώ να βρω ξενοδοχείο προσβάσιμο. Ναι. Θα μπαίνουν μέσα, βλέπουν, θα τους μαθαίνουν να οδηγάω. Να οδηγάνε. Θα βλέπουν πώς θα κάνουν μπάνιο, θα βλέπουν πώς κοιμούμε, πώς εκδίνονται, πώς δίνονται, πώς θα πέσουν κάτω. Θα πηγαίνουμε σε γυμναστήριο. Σε φυσικό περιβάλλον, έξω στη ζωή, θα τους παίρνω σαν απαγωγή. Στο δικό τους χώρο. Στο δικό τους χώρο. Απαγωγή και πάμε μαζί να κάνουμε εκπαίδευση ένα-μία-δύο μέρες. Και θα κοιμόμαστε μαζί. Στα Γιάννενα, στην Καλαμάτα. Όπου υπάρχει ανάγκη. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω προγράμματα τέτοια, είτε με εταιρείες είτε με χορηγίες, να πηγαίνω και να βοηθάω όποιος. Όπως οφείλω. Εταιρείες και χορηγίες, αυτό που είπες, θα σε ενδιαφέρει να έχεις και χορηγούς και τέτοιες αυτό. Δεν έχει. Εννοώ χορηγίες, παιδάκι μου, για να κάποια έξοδα να πληρωθούν για τα. Ναι, ναι. Τα καύσιμα π.χ., όχι να πληρωθώ εγώ. Κοίταξε, δεις. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πει εμείς κάτι εκτός κάμερας, δεν εννοούμε κάτι. Τώρα λέω αυτό. Όποιος θέλει επικοινωνία έχει και με τον FIFA και με τον Καλαράς. Το λέγεται αυτό κόλτο. Κάτσε, ναι. Μαγδά, κοίτα να δεις. Καλαράς. Ναι. Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι τον συμπαθεί ένας τον άλλον λόγω φαλάκρας. Εννοείται. Λόγω φαλάκρας. Δεν είναι φαλάκρας. Είναι φαρδιά χωρίς. Ό,τι και να με πεις, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ βλέπω δύο φαλάκρους εδώ και συμπαθιούνται, άρα είναι φαλάκρα. Τελείωσε. Γιατί δεν με λες γι' αυτό. Συμπαθούμε λίγο και αυτούς που έχουν μαλλιά. Ναι, αυτό συμπαθούμε λίγο. Το συμπαθώ εγώ αυτό. Γιατί, βασικά ξέρεις γιατί. Δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι με τρίχες. Εσείς τα έχετε εδώ, τα μαλλιά. Ναι, 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 το βάλα το κεφάλι ανάποδα. Εγώ και βάλω το εδώ, φίλε. Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα φύγω. Τα λέμε, φίλε μου. Χάρηκα πολύ, κάμερα μάνα, Μάγδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάγκη. Τα λέμε αύριο, πάλι δουλειές. Τα λέμε στις διακοπές. Ναι. Holidays. Θα είμαι έτοιμος. Ναι, holidays. Φάνω, οπότε δεν το έχουμε έτοιμο, να ξέρω. Κάνε δηλώσεις. Σε δύο μέρες είμαστε. Όποιος περνάει από το τατουίο και δει ότι άργησε αυτό, θα μαλωθεί. Όχι, θα φάω μπούλινγκ τώρα. Ακόμα ρε, σε είδαμε. Τελειώνει. Όποιος περνάει από το τατουίο εδώ πέρα, παίρνετε από το Practiker. Άμα δει αυτό το motorhome εδώ πέρα, θα πει α, τι κάνεις. Περιμένει ο άλλος. Ψηλό στη Λάρισα, περιμένει. Τέρας. Έφυγα. Θα τα λέμε. Χάρηκα πολύ, παιδιά. Πάμε να δούμε. Α, ελάτε να δείτε κιόλας. Αυτονομία στην πράξη. Αλλά πρέπει να έρθεις από εδώ, έλα από εδώ. Από εκεί ούτως ή άλλως με βολεύει. Ο λόγος που δεν έχω φρένα που λες και τι κάνω. Κατευθείαν, είμαι, κάνω αυτό. Τσακ, ανοίγω. Ναι. Είναι πολύ εύκολο. Βάζεις τα πόδια μέσα. Αυτό το διδάσκεις τώρα. Το διδάξει. Σε όλα τα άτομα με αναπηρία, έτσι. Πρέπει. Τώρα το καρότσι το κάνεις. Το καρότσι. Απλά το γυρίζεις έτσι εδώ. Κοίτα πόσο χρόνο χρειάζομαι. Δεν θέλω τώρα ούτε να διαγωνιστώ ούτε τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου. Όπως κάνω κανονικά. Βγαίνει η ρόδα έτσι, ρε φίλε. Ναι, κανονικά. Δηλαδή και να βρέχει έξω. Α, πατάς κουμπί. Και να βρέχει έξω. Γι' αυτό έχει 5,5 χιλιάρικα. Στο χιλιάρικο δεν βγαίνει η ρόδα, είναι ενσωματωμένη. Δηλαδή όσο βρέχεις εσύ, βρέχομαι κι εγώ. Έκλεισε πόρτα, έφυγες. Πάτε γεια. Δηλαδή πόσο, να και η πατέντα που είπαμε. Βάζεις μπρος. Γκάζι. Φρένο. Διζέλ. Δίζελ, ναι. Φοβερό. Μάκη, έχεις κάνει μαθήματα οδήγησης για να έχεις τέτοιο δίπλωμα. Ναι, ναι. Πρέπει, χρειάζεται ειδικό δίπλωμα, ναι. Πόση ώρα έκανα, έκανα 10 λεπτά. Τι κάνω, εγώ θα πηγαίνω κάθε φορά πιο γρήγορα. Πολύ ρε, φέγαρε. Λοιπόν, ρε φιλιά. Δεν με συμπατήσει κανένας τώρα. Με φόρα. Ναι, όχι με φόρα, σιγά σιγά ρε. Και γρήγορος, δε. Πάντα κάτσε. Κοίτα εκεί ρε μπροστά ρε χαμένη. Ξείς το φυκλή είναι τόσο. Αγρίτης τραβερμόντα, ε. Ναι. Πάμε, πιούμε καφέ, μπύρα, τσίπρουκα, ουίσκικα. Ό,τι θέλετε. Βλέπεις εδώ. Α, πάμε να δούμε ένα όχημα. Πάμε. Αυτό είναι... Πάμε, Θάνο. Λοιπόν, όταν πρωτοήλθαμε εδώ, πριν μία ώρα, έπεσε το βλέμμα μου πάνω σε αυτό το όχημα. Το οποίο είναι πολύ. Έχει ένα χρώμα το οποίο είναι σαν καραμέλα. Νομίζω ότι είναι καραμέλα. Πώς το πάρεις και το φας. Αυτό είναι το χόμπι μας. Ναι. Ένα από τα χόμπι. Και δηλαδή. Είναι φτιαγμένο από εσένα. Εμένα και τα παιδιά μου το εδώ πέρα. Το δικό σου. Το team, το δικό μου. Έχει γίνει ένα κατασκευή. Ήταν από τη μέση και κάτω ήταν σάπιο. Φώναξε λίγο εδώ για να ακουγόμαστε. Έχει γίνει ένα κατασκευή. Θέλετε να μπούμε μέσα τελείως από εδώ. Ναι.
Το τελειώνουμε τώρα. Ναι, ρε, θέλει κάνα μήνα εργασίες ακόμα. Θα έχουμε κάποια τελευταία. Αυτό τι μοντέλο είναι? Αυτό είναι το 72. Με περνάει 5 χρόνια. Τι μοντέλο είναι? Λοιπόν, αυτό με περνάει το αυτοκίνητο 5 χρόνια μένα. Είμαι πιτσιρικάς εγώ. Είναι το 72 γεννηθείς. Το 72, 5 χρόνια πριν γεννηθώ εγώ. Αυτό το παράζανε, το κάνανε οι Γερμανοί. Εντάξει, έχουμε κάνει. Το πήρε σε άθλια κατάσταση. Ήταν από τη μέση και κάτω, δεν υπήρχε λαμαρίνα, ήταν σάπιο και το φτιάξαμε όλο στο χέρι. Θα σου ανοίξω λίγο από πίσω να δει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, τώρα τελειώσαμε λίγο τι επενδύσει. Αυτό πάει για πούλημα, είναι από πελάτη, από τι είναι? Κόσμο. Έχω αρκετά κλασικά αυτοκίνητα τα οποία τα κρατάω, τα ανακατασκευάζω. Είναι το χόμπι μα. Ναι. Πάμε να το δούμε κάποια στιγμή. Έχω εμπορευτεί και κλασικά αυτοκίνητα. Σε άλλο επεισόδιο. Τα οποία έχω φέρει για συλλέκτε. Ναι. Έτσι, από το εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι δικό μου προσωπικό. Σε άλλο επεισόδιο. Ναι, ναι, έχω. Θα σου δείξω. Μια μπέμπα εκεί, μπέμπα είναι αυτή. Κάτσε. Όχι, αυτή είναι Porsche του 72. Ναι, 914, ναι. Έχει πάρει σειρά και αυτή. Πάμε, πάμε. Άλλο επεισόδιο. Δεν είμαστε λίγο χάρη εκεί, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, φίλε. Κάτσε τι Porsche. Αυτή είναι 9, έτσι ήταν και το Volkswagen που βλέπετε σε αυτή την κατάσταση. Έχει πάρει, σιγά σιγά θα πάρει σειρά να φτιάχνει, βλέπεις. Φαίνεται σάπια όλα. Ναι. Εδώ λείπει κομμάτι, όλος ο μας πιες. Και εδώ, σπάνιο, κοίτα. Σπάνιο κομμάτι, έτσι. Ναι, ναι. Σπάνιο κομμάτι. Σπάνια, ναι. 9-14 ήταν μικρή παραγωγή. Υπάρχουν αυτοκίνητα αρκετά. Έτσι ήταν και το Volkswagen. Το Volkswagen τελειώνει και μόλις τελειώσει παίρνει σειρά το Range Rover εκεί, που είναι και αυτό κλασικό κομμάτι. Και εκείνο είναι σχεδόν έτοιμο. Εδώ είναι ο εργασίες και εδώ. Εδώ είναι το τελείωμα. Έχουμε άλλο χώρο μεγάλο που μπαίνει μέσα, γίνεται η φαροπία κτλ. Και το τελείωμα γίνεται γιατί έχουμε το φούρνο εδώ για να γίνει τη βαφή. Κατάλαβα. Οι τελευταίες πηγές είναι, είναι εδώ. Βασικά είναι κοντά στο γραφείο μου. Εδώ πέρα αυτός ο χώρος είναι συνεργείο. Εδώ κάνουμε τα quick service. Δηλαδή, μπορεί να θέλει κάποιο service και έρθει σε σένα. Ναι, όχι τώρα, 30 χρόνια. Ναι. Τι υπηρεσίες κάνεις τώρα, κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Πάντα, τα πάντα. Service, ναι. Φανοποιία, βαφές, τα πάντα. Και ο χώρος δεν είναι μόνο αυτός, είναι και πού άλλο. Είναι... Έχουμε άλλο έναν χώρο, μεγάλο κλειστό, που εκεί πάμε τα περισσότερα αυτοκίνητα για να συσκευαστούν και εδώ έχουμε μόνο όσα είναι για μικροδουλειές και φινίδισμα. Αυτό είναι για πούλημα μεταχειρισμένο. Εκεί είναι μεταχειρισμένο για πούλημα. Αυτά τα έχουμε φέρει εδώ στο κλειστό χώρο για να τα δείξουμε. Αυτό τώρα είναι πολυτελείας αυτοκίνητο, έτσι. Πολυτελείας. Σχετικά είναι πολυτελείας. Πλάγι είναι υβριδικό. Πολυτελείας. Τι είναι πριν να είναι πολυτελείας, δηλαδή Rolls Royce μόνο. Εκεί κάτι γίνεται. Να γράψω το να λέει μέσα είναι τούκαμε. Ξέρω, ξέρω. Άνοιξε. Α, ορίστε. Α, υπέροχο είναι. Να λέω κοίτα εγώ. Κοίτα λίγο εδώ πέρα που είσαι. Με τι είναι αυτό? Φωτιστή. Γιατί πετάγει. Φωτιστή. Επίσης ο Land Rover είναι πελάτη. Όχι, όχι. Δικό μας. Για πούλημα. Ένα... Τώρα που έχω παραγγελία, δεν βάζω άλλο ένα το ίδιο, αλλά το 7-θέσιο. Γιατί φέρνουμε και παραγγελία εκτός από τα κάμπερ που λέμε, η βασική δουλειά, ο κύριος Όγκος. Αυτοκίνητο. Ναι. Το 99 δηλαδή κάνω εισαγωγές αυτοκινήτων, εξαρτήτου του κυβισμού και μάρκας. Ναι. Ωραίος. Ωραία. Στο φως, ελάτε λίγο στο φως. Όχι, από εδώ, από εδώ. Πάνω. Ναι, από εδώ. Στο φως. Εδώ είναι η φυσμή, ρε. Α, μπράβο. Εδώ α, έτσι, εδώ. Εδώ το χειριτάκι του κόσμου. Εδώ πέρα στο φως. Φέρεσαι στο φως και το χειριτάκι του κόσμου. Αμερικάνικο χαιρετισμό. Τέρας. Έτσι κλείνει το βίντεο, φίλε. Μανολάρας, εγγύηση.